Είχαμε προσδιορίσει τη σημερινή συνεδρίαση με αποκλειστικό θέμα την έκφραση γνώμης, την έκφραση των απόψεων μάλλον των κομμάτων σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας σε Καναδά. Θα παρακαλούσα τα κόμματα, οι εκπρόσωποι μέσα σε 8 ή 10 λεπτά σε 10 λεπτά να μας διαβάσουν τη σχετική άποψη ή να την εκφράσουν με οποιοδήποτε τρόπο για να καταγραφεί και θα χρειαστεί οπωσδήποτε και μία δουλειά που ενδεχομένως θα κάνουμε σε μία εβδομάδα από τώρα ή στο τέλος της εβδομάδας για την πιθανότητα έκφρασης μιας και, ας πούμε, κοινής γνώμης ή να δούμε αν υπάρχουν επικαλυπτόμενες απόψεις, συνθέσεις κτλ. Είπαμε να απομονώσουμε πέραν της TTIP που είναι θέμα, ας πούμε, απότερου χρόνου για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, να απομονώσουμε κάπως λόγω του ότι υπάρχουν σχετικές ημερομηνίες για δεσμευτικές ή λιγότερο δεσμευτικές αποφάσεις στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απομονώσουμε την συμφωνία που αφορά στο Καναδά και Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό σήμερα θα μείνουμε σε αυτό το πεδίο. Θα παρακαλούσα πολύ τον κύριο Σαρίδη εκ μέρους της Ένωσης Κεντρών να πάρει πρώτα τον λόγο, επειδή υπάρχει μια υποχρέωση του κόμματος συνολικά που είναι μια δημόσια εκδήλωση του κυρίου Λεβέντη και θα αποχωρήσει ύστερο ο εκπρόσωπος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαρέ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους εισηγητές των κομμάτων. Η Ένωση Κεντρών από την αρχή χαιρέτησε τη σύσταση της σχετικής ad hoc επιτροπής στη Βουλή. Οι λεγόμενες διατλαντικές συμφωνίες, δηλαδή η TTIP, η CETA και η TISA, είναι νέου τύπου εμπορικές συμφωνίες στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και από τη στιγμή της υιοθέτησής τους θα διέπουν τις εμπορικές, οικονομικές και επενδυτικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις πέραν του Ατλαντικού δύο ισχυρότερες χώρες, αλλά και 21 ακόμα χώρες σε ό,τι αφορά την TISA. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής έγινε αναλυτική παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριο Αποστόλου, από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κύριο Σταθάκη, από υπηρεσιακούς παράγοντες των αρμονίων Υπουργείων, από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, από εκπροσώπους φορέων και από εκπροσώπους οργανώσεων που αντιτίθεται στην εφαρμογή των συμφωνιών. Από τις τοποθετήσεις δε των μελών της Επιτροπής εκτιμούμε ότι οι περισσότεροι εκπρόσωποι των κομμάτων συμφωνούν σε σημαντικό βαθμό για την επικινδυνότητα των συμφωνιών αυτών, επομένως ίσως δεν είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κοινή θέση που θα εκφράζει άλλωστε και την κοινωνία, δεδομένου ότι όσο διαχέονται ή διαραίουν οι πληροφορίες, τόσο εντείνεται η αντίδραση των πολιτών. Αρχικά λοιπόν στην Ευρώπη διαφημίστηκε ότι οι συμφωνίες απλά θα άρουν τα περιττά εμπόδια στο εμπόριο και θα δημιουργήσουν ενιαίους κανόνες χαρακτηριστικά εκ πρώτης όψεως θεμητά και φυσικά και εμείς ως Ένωση των Κεντρώων δεν θα είχαμε αντίρρηση να μπει τάξη και να θεσμοθετηθεί ενιαία κωδικοποίηση. Ωστόσο, από την έναρξη των συνομιλιών φάνηκε ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν έτσι. Εντοπίστηκαν πολλά σημεία που αποτελούν ενδείξεις ή και αποδείξεις ότι οι συμφωνίες δεν σέβονται την προστασία του περιβάλλοντος, δεν σέβονται τους καταναλωτές, δεν σέβονται τους πολίτες και τους εργαζόμενους και δεν περιλαμβάνουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας σε ευαίσθητα θέματα για τα κράτη, ακόμα και για τη δημοκρατία. Οι δε πολυδιαφημιζόμενοι ενιαίοι κανόνες δεν συγκλίνουν προς το μέσο, αλλά αποκλίνουν προς την άλλη πλευρά. Πρώτο στοιχείο που καταδικάζουμε είναι υπέραν του μέτρου μυστικότητας στις συνομιλίες και η απαράδεκτη έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δικαιολογημένα τροφοδοτεί την καχυποψία και προεδιάζει όλους αρνητικά. Τα κράτη-μέλη ενημερώνονται για την πορεία των διαπραγματεύσεων μόνο από την Επιτροπή. Οι δε βουλευτές δεν έχουν άμεση πρόσβαση στα σχετικά κείμενα παρά μόνο εντός των ειδικών αναγνωστηρίων, όπου οι κανόνες πρόσβασης είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Αρχικά, μάλιστα, λειτουργούσε αναγνωστήριο μόνο στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπρόσθετα, η συντριπτική πλειοψηφία οργανώσεων και επιστημονικών φορέων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη πιστεύει ότι αυτή η συμφωνία θα έχει καταλυτική επίδραση όχι μόνο στο επιχειρήν, αλλά και στο περιβάλλον, στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, στην ποιότητα των τροφίμων, στις διατροφικές συνθήκες του πληθυσμού, ακόμα και στην υγεία του. Οι έντονες δε αντιδράσεις
αντιδράσεις και οι κινητοποιήσεις φορέων, πολιτών, κοινωνικών δυνάμεων και επιστημόνων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι αυτές που ανάγκασαν τους υπεύθυνους, ακόμα και πολιτικούς βεληνικούς, να προβληματίζονται έντονα για τις συμφωνίες. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, δήλωσε το Μάιο ότι η συμφωνία TTIP ποτέ δεν πρόκειται να την αποδεκτεί με τη σημερινή μορφή της. Ο δε αντικαγκελάριος της Γερμανίας, Γκάμπριελ, μόλις στις 28 Αυγούστου, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ έχουν αποτύχει, αλλά κανείς δεν το παραδέχεται πραγματικά. Περαιτέρω, οι προσκεκλημένοι στην Επιτροπή φορείς μόνο με μελανά χρώματα περιέγραψαν τις συνέπειες πιθανής εφαρμογής, σε σημείο που εύκολα να σχηματίζεται η εικόνα ότι επιχειρείται θεσμοθέτηση της ελευθερίας του εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και της πρωτοκαθεδρίας των αμερικάνικων εταιριών που φημίζονται ότι τηρούν προδιαγραφές χαμηλού επίπεδου στην παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Ακούσαμε πολλά επίσης για τον περιορισμό των κρατών στη δυνατότητα παρέμβασης στην επιχειρηματική δραστηριότητα, για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση τομέων της οικονομίας όπως η παιδεία, η υγεία, για απαγόρευση των εθνικών κυβερνήσεων να προστατεύσουν τον αγροτικό τομέα, ακόμα και για δυνατότητα των αμερικάνικων πολυεθνικών να μηνύουν κατά το δοκούν τα εθνικά κράτη στα ιδιωτικά διαιτητικά δικαστήρια της TTIP. Ειδικότερα για τις τρεις συμφωνίες, για την TTIP. Έχει ολοκληρωθεί ο 14ος γύρος των διαπραγματεύσεων χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία για κανένα από τα περίπου 30 κεφάλαια. Στο επίσημο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν απλά για κάθε κεφάλαιο οι θέσεις για τις οποίες προσέρχονται στις διαπραγματεύσεις η ευρωπαϊκή πλευρά. Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι έχουμε λάβει ως μέλη της Επιτροπής ορισμένα ενημερωτικά σημειώματα του Υπουργείου Οικονομίας, όπου γίνεται λόγος για το λεγόμενο state of play, την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, δηλαδή για ζητήματα που απασχολούν την χώρα μας κυρίως, αλλά απλά αναφέρεται στην ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων. Δεδομένου δε ότι δεν υπάρχει συμφωνημένο κείμενο, είναι πρακτικά αδύνατο να επιδοκιμάσουμε ή να απορρίψουμε οτιδήποτε. Στα ίδια ενημερωτικά αναγράφεται ότι η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Ελλάδα επιθυμούν τη διακοπή της διαπραγμάτευσης και την επανακίνησή της επί νέας βάσης εν ευθέτω χρόνο και με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αυτή η θέση εμάς στην Ένωση Κεντρών μας βρίσκει σύμφωνους με την προσθήκη ότι κατά την επανεκκίνηση των συνομιλιών θα πρέπει να έχουν διαμορφωθεί διαφορετικοί κανόνες που θα σέβονται τη διαφάνεια και τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες και θα εντυπώνται με κάποιον τρόπο τη συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών στις συνομιλίες. Συνοπτικά, το Υπουργείο επικαλείται ειδική μελέτη του ΚΕΠΕ, σύμφωνα με την οποία οι επιπτώσεις της TTIP αναμένεται να είναι περιορισμένες τόσο στο εμπορικό ισοζύγιο και στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό τομέα. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο κάνει αναφορά στην μελέτη επιπτώσεων, που επίσης δεν μας κινητοποιήθηκε, σύμφωνα με την οποία εκτιμάται ότι θα συμβεί άνοδος του εθνικού εισοδήματος κατά 0,2%, άνοδος του ΑΕΠ κατά 0,5%, αύξηση των μισθών κατά 0,4% και αύξηση των εξαγωγών κατά 13%, μεγέθη σχεδόν αμελητέα, με εξαίρεση τις εξαγωγές, για τις οποίες όμως εκφράζονται και πολλές επιφυλάξεις, δεδομένου ότι οι συνήθους μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις σε ένα τόσο απελευθερωμένο περιβάλλον πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν καταξιωμένες εταιρείες κολοσσούς για να αποσπάσουν αυξημένο μερίδιο. Στο σημείο αυτό, επισημαίνουμε ορισμένα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει, όπως στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας, την ενισχυμένη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, την ναυτιλία και στις επενδύσεις. Για τη ΣΥΤΑ είναι μια συμφωνία η οποία διαπραγματεύεται την πλήρη απελευθέρωση του εμπορίου και την υπελευθέρωση των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορών, όπως των θαλάσσιων, τις κρατικές προμήθειες, την επίλυση των διαφορών ανάμεσα στους επενδυτές και στα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τον Υπουργό, η συμφωνία όταν ολοκληρώθηκε είχε γύρει τρεις ενότητες κριτικής. Στο θέμα της γεωγραφικής προέλευσης, στο δικαίωμα των κρατών να ασκούν δημόσια πολιτική σε έναν ή περισσότερους τομείς, στον τρόπο επίλυσης των διαφορών ανάμεσα στον ιδιώτη και στο κράτος. Ο Υπουργός παραδέχτηκε ότι υπάρχει παράδοση από τη δεκαετία του 60 σε αυτού του τύπου τις διεθνείς συμβάσεις να υπάρχει και ένας αντίστοιχος τέτοιος μηχανισμός δημιουργίας ad hoc δικαστηρίων και επίλυσης διαφορών από το κράτος και το ιδιωτικό συμφέρον, παραδοχή που δεν μας πείθει. Στη διάσκεψη κορυφής στην Πλατισλάβα και με δεδομένο ότι η συμφωνία πρόκειται να υπογραφεί σε
Στις 28 Οκτωβρίου κατέληξαν οι δύο πλευρές στο να υπάρξει μια δίθεν δεσμευτική νομικά ερμηνευτική δήλωση, η οποία να αποσαφηνίζει ευθέως και χωρίς καμιά περιστροφή αυτά τα τρία ζητήματα. Ένα σχετικό κείμενο που έχει διαρρεύσει αμφισβητείται εντόνως για τη σοβαρότητά του και τη νομική ισχύ του. Απαράδεκτο επίσης θεωρούμε το ότι ενώ οι διαπραγματεύσεις για τη ΣΥΤΑ έχουν ολοκληρωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έχει χαρακτηρίσει ως μεικτή συμφωνία, δεν αναμένει τις ψηφοφορίες των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά έχει αποφασίσει να τεθεί προσωρινά σε εφαρμογή. Αυτό προφανώς θα δημιουργήσει τετελεσμένα, αλλά και θα παράξει ένομα συμφέροντα, που μάλλον θα είναι αδύνατο να ανατραπούν. Επιπλέον εκφράζονται απόψεις που πιθανότητα έχουν βάση ότι αν τεθεί σε εφαρμογή η ΣΥΤΑ, κάθε αμερικάνικη εταιρεία που διατηρεί ένα πρόεπο κατάστημα στον Καναδά θα απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων της συμφωνίας TTIP, χωρίς μάλιστα να υπόκειται στις όποιες υποχρεώσεις προβλέπεται σε αυτήν. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Υπουργός κ. Σταθάκης μας διαβεβαίωσε ότι η προσωρινή εφαρμογή θα περιλαμβάνει μόνο το κομμάτι του εμπορίου και των δημοσίων προμηθειών. Δεν θα περιλαμβάνει τις μεταφορές και δεν θα περιλαμβάνει το επίμαχο θέμα της επίλυσης των διαφορών ανάμεσα σε ιδιώτες και κράτος, και μας διαβεβαίωσε ότι τελεσμένα γεγονότα δεν μπορεί να δημιουργηθούν. Να σημειώσουμε τέλος ότι στο επίσημο site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το οριστικό κείμενο στην ελληνική γλώσσα, αλλά μαζί με τα παρατήματα αποτελείται από παραπάνω από 1.500 σελίδες. Προτείνουμε, εάν φυσικά υπάρχει τέτοια δυνατότητα, να αναθέσει η Βουλή την επιστημονική ανάλυση σε έγκυρο, εξειδικευμένο και προσυμφωνημένο από όλους μας φορέα, ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Για την TISA, ναι, μεν η προβλεπόμενη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων είναι το τέλος του 2016, αλλά στην πράξη. Κύριε Σαρίδη, μην προχωρήσετε. Σήμερα είναι μόνο για τη ΣΥΤΑ. Είπατε και για την TTIP εσείς. Να μείνουμε σε αυτό το. Να μείνουμε στο έδαφος. Έτσι. Χρησιμοποιήσατε τα 8 λεπτά, ήσασταν αναλυτικός. Αν θέλετε κάτι, ένα λεπτό να προσθέσετε. Κάντε το. Βεβαίως. Ναι. Εμείς σαν Ένωση Κεντρών προτείνουμε την καταψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο της Συμφωνίας ΣΥΤΑ όταν έρθει προσκύρωση στην Ολομέλεια, κυρίως λόγω μη συμμετοχής στη διαμόρφωσή της των θεσμοθετημένων οργάνων μας. Αυτό για να κλείσουμε, μιας και μιλάτε ότι λέμε μόνο για τη ΣΥΤΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σαρίδη. Ο κύριος Δουζίνας έχει το λόγο. Παρακαλώ να κρατήσουμε το δεκάλεπτο. Το κράτησε και ο εκπρόσωπος των κεντρών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε κυκλοφορήσει ήδη στους συναδέλφους τα βασικά σημεία της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την υπογραφή της ΣΥΤΑ. Και αυτό που θα κάνω εγώ δεν είναι να επαναλάβω αυτά τα οποία ακούσαμε επανειλημμένα στις 4 προηγούμενες συνεδριάσεις. Νομίζω υπάρχει μια πολύ καλή ενημέρωση όλων των συναδέλφων και των άλλων κυρίων και κυριών που βρίσκονται εδώ. Θέλω να τονίσω ορισμένα βασικά σημεία για τα αρνητικά και τα θετικά της. Η ΣΥΤΑ, οι διαπραγματεύσεις για την συμφωνία αυτή ξεκίνησαν το 2009 και η τελική συμφωνία έγινε το 2014. Μετά την τελική αυτή συμφωνία συνέχισαν κάποιες διαπραγματεύσεις στο χρόνο που γίνεται το λεγόμενο legal scrambling, δηλαδή έχουν πάρει οι νομικοί τη συμφωνία και προσπαθούν να κάνουν ορισμένες νομικές διατυπώσεις και νομοτεχνικές αλλαγές. Σε αυτή την περίοδο η κυβέρνηση επανειλημμένα έκανε δηλώσεις τις οποίες εξέφρασε τις αντιρρήσεις της για το περιεχόμενο της συμφωνίας και νομίζω ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων οι οποίες διεξήχθησαν μεταξύ του 2014 και του 2016 υπάρχουν ορισμένες σημαντικές βελτιώσεις στη συμφωνία αυτή στις οποίες αναφέρθηκε και ο κ. Σταθάκης. Θα ήθελα να πω ότι η συμφωνία δημοσιεύτηκε στις 29 Φεβρουαρίου φέτος. 29 Φεβρουαρίου είναι η μέρα του δίσεκτου έτους, η πρόσθετη ημέρα που έχουμε κάθε 4 χρόνια συνήθως. Και όπως ξέρετε, στο Μεσαιωνικό Δίκαιο της Νοτίου Γαλλίας, εάν μια κυρία κάνει πρόταση γάμου σε άντρα μόνο αυτή την ημέρα κάθε 4 χρόνια, είναι υποχρεωμένος είτε να την παντρευτεί είτε να πληρώσει αποζημίωση. Νομίζω έχει σημασία ότι εκείνη την ημέρα δημοσιεύτηκε η συμφωνία. Όπως είπε ο κ. Σαρίδης, η ΣΥΤΑ, και εγώ μιλάω μόνο για τη ΣΥΤΑ, είναι μια συμφωνία νέας γενιάς για το εμπόριο και την οικονομία και λόγω και της παγκοσμιοποίησης καλύπτει χοντρικά όλες τις πλευρές της οικονομικής ζωής ενός μιας χώρας. Δεν ασχολείται κυρίως με την άρση δασμών, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν και μεγάλοι δασμοί μεταξύ των δύο συμβαλωμένων ημερών, αλλά με την εξομοίωση των ρυθμιστικών διατάξεων και των προτύπων. Και αυτό είναι που δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα. Διότι
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κοινωνικό κράτος έχει δημιουργήσει μια εξαιρετικά σημαντική σειρά από εγγύησεις και προστασίες σε όλα αυτά τα θέματα, τα κοινωνικά, οικονομικά και εργασιακά θέματα, και εκεί υπάρχει η, νομίζω, εύλογη ανησυχία από κόμματα, από συνδικάτα, από φορείς και οργανώσεις κοινωνίας πολιτών, οι οποίες εξεφράστησαν με ένα εξαιρετικά έντονο, νομίζω, και πιστικό τρόπο και στη δικιά μας επιτροπή. Θα ήθελα να κάνω μόνο ένα σημείο, να προσθέσω ένα σημείο σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Αναφέρθηκε και ο προλαλής σας συνάδελφος στην αδιαφάνεια, τη μυστικότητα, την έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου και συμμετοχής της κοινωνίας πολιτών στις διαπραγματεύσεις. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω και στον προηγούμενο συνάδελφο και σε άλλους, ότι ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε σήμερα γενικότερα όταν μιλάμε για την μεταδημοκρατική περίοδο. Ότι δηλαδή οι εξπερ, οι τεχνοκράτες, άνθρωποι σαν και εμένα δηλαδή, αποφασίζουν και οι πολιτικοί δεν παίζουν ρόλο. Η λογική για οικουμενικές κυβερνήσεις, για κυβερνήσεις τεχνοκρατών κτλ., είναι ακριβώς η λογική που οδηγεί στη διαφάνεια, στη μυστικότητα κτλ., τα οποία τα είδαμε με τόσο έντονο τρόπο στις διαπραγματεύσεις αυτές. Τώρα, είπαμε ότι αυτή είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μία σειρά από σοβαρές διακρίσεις μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιοςδήποτε έχει πάει στον Καναδά ξέρει ότι ο Καναδάς υπερηφανεύεται ότι το κοινωνικό κράτος του Καναδά είναι σαν το ευρωπαϊκό. Και ξέρετε επίσης, ή θα ξέρετε, φαντάζομαι, αν πηγαίνετε εκεί, ότι πάρα πολλοί Αμερικάνοι πηγαίνουν στον Καναδά για να μπορέσουν να πάνε στο εθνικό σύστημα υγείας που έχει ο Καναδάς, το οποίο είναι εξαιρετικό, ή για να αγοράσουν φάρμακα στον Καναδά, τα οποία είναι πολύ φθηνότερα. Με αυτή την έννοια, μπορούμε να πούμε ότι παρότι παραμένει το πρόβλημα που ανέφερα πριν σχετικά με τα πρότυπα και τις ρυθμιστικές διατάξεις του Καναδά, εντούτοις η ΣΥΤΑ ενσωματώνει τις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές θέσεις που έχουμε εδώ, τις προστασίες και τις εγγυήσεις για τρόφιμα, για την ασφάλεια των προϊόντων, για την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτού και για τη δημόσια υγεία. Σε σχέση τώρα με, το δημόσιο τομέα, τα κράτη με τη ΣΥΤΑ διατηρούν το κρατικό μονοπόλιο σε εκείνους τους χώρους στους οποίους θέλουν να το έχουν. Δεν υποχρεούνται να κάνουν ιδιωτικοποίηση στους μεγάλους τομείς της κρατικής ενέργειας και αντίθετα έχουν και το δικαίωμα να επανακρατικοποιήσουν ιδιωτικοποιημένες περιοχές. Να προχωρήσω πολύ γρήγορα στους δύο μεγάλες θεσμικές πρωτοτυπίες που έχει η ΣΥΤΑ. Από τη μια πλευρά αυτό που ονομάζεται το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων, τα ICS, τα οποία ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και της δικής μας κυβέρνησης και άλλων κυβερνήσεων άλλαξαν τα ad hoc tribunals, αυτά τα ad hoc, ας τα πούμε, δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, και ήταν μια μεγάλη επιτυχία ότι τα δικαστήρια αυτά τα οποία τώρα προβλέπονται έχουν μόνιμη συγκρότηση, έχουν ένα πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο, πρώτο βαθμό και δεύτερο βαθμό, και επίσης βασικές αρχές του κράτου δικαίου γύρω από την οργάνωση αυτών των δικαστηρίων νομίζω έχουν περιληφθεί στην τελευταία και το ισχύον κείμενο της συμφωνίας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι παρότι αυτά τα δικαστήρια αποτελούν μεγάλη βελτίωση από το καθεστώς που προβλέπεται αρχικά, εντούτοις αφισβητούν με την λειτουργία τους την αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των Εθνικών Δικαστηρίων να δίνουν οριστικές ερμηνείες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να δίνει την οριστική ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαίου, και με αυτή την έννοια διακινδυνεύεται αυτό που λέμε η συνοχή, η ολοκλήρωση, το integrity του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Από την πλευρά τώρα του εσωτερικού δικαίου, το γεγονός ότι αυτά τα δικαστήρια αναλαμβάνουν την επίλυση διαφορών ανάμεσα στους επενδυτές και στα κράτη, ανάμεσα στα κράτη, πάλι δημιουργεί ένα πρόβλημα, διότι με αυτή την λογική δεν υπονομεύεται μια βασική αρχή της ισονομίας, ότι ο φυσικός δικαστής πρέπει να υπάρχει, και όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ μιας μεγάλης πολυεθνικής και του εθνικού κράτους, πρέπει να είναι ο φυσικός δικαστής ο εθνικός δικαστής, με τις παρεμβάσεις βέβαια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο οποίος θα πρέπει να λύνει αυτά τα προβλήματα. Επομένως, παρότι έχουμε, να καταλήξω αυτό το σημείο, παρότι έχουμε μια εξαιρετική βελτίωση
στον χώρο της επίλυσης των διαφορών, οι αντιρρήσεις και οι επιφυλάξεις παραμένουν και είναι αρκετά σημαντικές. Η δεύτερη θεσμική, το δεύτερο θεσμικό μέτρο, η θεσμική νεωτερότηση αυτού του ΣΥΤ, αυτής της συμφωνίας, είναι η δημιουργία του λεγόμενου Φόρουμ Ρυθμιστικής Συνεργασίας. Η ερμηνευτική δήλωση, για την οποία θα αναφερθώ αμέσως μετά, βελτιώνει πάλι την προϋπάρχουσα κατάσταση, διότι κάνει αυτή την ρυθμιστική συνεργασία, την κάνει εθελούσια, της δίνει ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν είναι πια υποχρεωτική. Εν τούτης, οι ανησυχίες παραμένουν. Διότι και μιλώντας εδώ πέρα και σαν νομικός, όπως είπε ο μεγάλος Αμερικάνος δικαστής, ο Χόουμς, στην αρχή του 20ου αιώνα, «The Constitution is what the court says». Κάτι το οποίο ισχύει τώρα και με την ιστορία που έχουμε για το ΣΤΕ. Δηλαδή, το Σύνταγμα είναι αυτό που λένε οι δικαστές. Εάν λοιπόν αυτό το φόρουμ παίρνει αυτές τις ρυθμιστικές, τις διάφορες ρυθμιστικές διατάξεις και τις ερμηνεύει, στην πράξη είναι αυτό το οποίο θα κανονίζει στη διάρκεια του χρόνου, τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συμφωνία θα εφαρμόζεται. Και επειδή το δίκαιο πάντα κινείται με τους καιρούς, προσαρμόζεται δηλαδή στις κοινωνικές αλλαγές, στις κοινωνικές συνθήκες, στη συγκυρία κτλ., είναι προφανές ότι και εδώ υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικές ανησυχίες. Διότι ναι μεν μπορεί το κείμενο της συμφωνίας να έχει βελτιωθεί εξαιρετικά, εν τούτης, από την άλλη πλευρά, η συμφωνία είναι ένα, όπως κάθε νόμος και κάθε σύνταγμα, είναι ένα ζωντανό κείμενο, το οποίο αλλάζει όπως προχωρεί. Έτσι λοιπόν και εδώ έχουμε ορισμένες σημαντικές αμφιβολίες. Προχωράμε τώρα στο τελευταίο σημείο, που είναι η λεγόμενη προσωρινή εφαρμογή της ΣΥΤΑ, η οποία θα ξεκινήσει από τη στιγμή που θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία, και από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτό επίκειται, θα είναι τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα λοιπόν με την υπάρχουσα συμφωνία, η προσωρινή εφαρμογή θα ξεκινήσει, αλλά λόγω της επιτυχίας και της δικά μας κυβέρνησης και άλλων κυβερνήσεων που δώσανε στην συμφωνία αυτή μεικτό χαρακτήρα, η προσωρινή εφαρμογή θα γίνεται μόνο σε σχέση με εκείνες τις διατάξεις της συμφωνίας, οι οποίες ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι διατάξεις οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, των εθνικών κρατών. Την Παρασκευή είχαμε μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, σε μια υπόθεση που ήταν ακριβώς επάνω στο θέμα αυτό. Τρεις μη κυβερνητικές οργανώσεις πήγανε στο Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο και ζήτησαν ακριβώς να ερμηνεύσει το δικαστήριο βάσει του Γερμανικού Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Δικαίου αυτή τη διαδικασία της προσωρινής εφαρμογής. Η απόφαση βγήκε την Παρασκευή στις 13 του Οκτωβρίου και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Παρότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν μπήκε στην ουσία της γενικότερης συμφωνίας, διότι γενικά στο γερμανικό δίκαιο και γενικότερα στα ευρωπαϊκά εθνικά δίκαια, τα δικαστήρια δεν μπαίνουν στην νομιμότητα ή συνταγματικότητα των συμφωνιών εμπορίου, αλλά είχε μια εξαιρετικά σημαντική και μακροσκελή απόφαση σε σχέση με αυτή την προσωρινή εφαρμογή. Είπε λοιπόν το Συνταγματικό Δικαστήριο, και εδώ είναι απλώς να σας διαβάσω τα σημαντικά στοιχεία, διότι νομίζω έχουν απόλυτη εφαρμογή και στα δικά μας. Είπε λοιπόν ότι στην περίοδο της προσωρινής εφαρμογής μόνο εκείνα τα κεφάλαια θα εφαρμοστούν στα οποία, ως προς τα οποία τα κράτη, μόνο εκείνα τα κεφάλαια θα εφαρμοστούν που έχουν σχέση με το ευρωπαϊκό μέρος συμφωνίας, ενώ θα τεθούν εκτός προσωρινής εφαρμογής εκείνα τα κεφάλαια ως προς τα οποία τα κράτη-μέλη έχουν εκφράσει έντονες ανησυχίες. Και πρόσθεσε ότι είναι 5 οι περιοχές στις οποίες έχουν εκφραστεί έντονες ανησυχίες και κατά τους Γερμανούς δεν πρέπει να ισχύσουν στην περίοδο της προσωρινής εφαρμογής. Πρώτον, η προστασία επενδύσεων συμπεριλαμβανομένου και του δικαστικού συστήματος. Αυτή ήταν η μόνη περιοχή στην οποία η συμφωνία έλεγε ότι δεν θα υπάρξει εφαρμογή κατά την προσωρινή αυτή περίοδο. Δεύτερον, επενδύσεις κατοφυλακίων.
Τρίτον, διεθνείς θελάσσιες μεταφορές. Τέταρτον, η αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Και πέμπτον, η προστασία των εργαζομένων. Να επαναλάβω πάλι για να καταλάβουμε τι είπαν οι Γερμανοί. Είπανε ότι λόγω της εφαρμογής του γερμανικού συντάγματος, σε αυτές τις τέσσερις περιοχές, στις οποίες έχουν υπάρξει αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις από διάφορα κράτη-μέλη, δεν θα πρέπει να υπάρξει εφαρμογή των αναλόγων κεφαλαίων της ΣΥΤΑ στη διάρκεια της προσωρινής εφαρμογής. Και πρόσθεσε και το εξής ενδιαφέρον. Ζήτησε από τη γερμανική κυβέρνηση να διασφαλίσει πως θα υπάρξει συμφωνία, ότι θα προσθεθεί μια συμφωνία, μια ερμηνευτική δήλωση, ώστε οποιοδήποτε κράτος μέλος να μπορεί να αποχωρήσει ακόμα και κατά τη διάρκεια της προσωρινής εφαρμογής της ΣΥΤΑ. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά σημαντικά. Το Συνταγματικό Δικαστήριο, δηλαδή, παρότι αναγνώρισε ότι γενικά αυτή η συμφωνία δεν παραβιάζει τη συνταγματική τάξη, εντούτοις υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα στην προσωρινή περίοδο. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η προσωρινή περίοδος εφαρμογής, δηλαδή από τη στιγμή της υπογραφής της συμφωνίας μέχρι τη στιγμή... Κύριε συνάδελφε, συνοψίστε... Τελειώνω. Που θα επικυρωθεί αυτή η συμφωνία από τα δικαστήρια και επομένως θα τελειώσει η προσωρινή συμφωνία, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν μια πιλωτική περίοδος αξιολόγησης του τρόπου της εφαρμογής της. Στο τέλος αυτής της περίοδου και λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις αντιρρήσεις, τις επιφυλάξεις, τις ανησυχίες οι οποίες παραμένουν, τότε τα κοινοβούλια και το δικό μας κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον θα επικυρώσει τη συμφωνία ή θα ζητήσει από την κυβέρνησή μας και άλλες κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις στο κείμενο. Δια ταύτα, ποια είναι επομένως η θέση την οποία προτείνουμε. Στο Βρετανικό δίκαιο, στο ποινικό Βρετανικό δίκαιο, υπάρχουν όπως και εδώ δύο ειδών αποφάσεις. Guilty και not guilty. Ένοχος και αθώος. Εν τούτης όμως στη Σκωτία υπάρχει και μια τρίτη. Ένα τρίτο είδος δικαστικής απόφασης που λέγεται not proven. Δεν αποδείχτηκε. Δεν είσαι ούτε ένοχος ούτε αθώος. Το αφήνουμε για το μέλλον, σε μια δεύτερη δίκη. Νομίζω ότι βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή την κατάσταση σε σχέση με τη συμφωνία αυτή. Υπάρχουν πολλά θετικά, προφανώς δεν έχει καμιά σχέση με την TTIP και τις ΗΠΑ και τις δικές της εγγυήσεις ή έλλειψη εγγυήσεων. Από την άλλη πλευρά όμως έχουν γίνει εξαιρετικές βελτιώσεις και επομένως νομίζω ότι είναι σημαντικό να αφήσουμε μια πιλωτική περίοδο εφόσον η συμφωνία... υπογραφή από τις κυβερνήσεις στο άμεσο μέλλον και στο τέλος αυτής της περίοδου να δούμε τι θέση θα πάρουμε ως κοινοβούλιο. Με αυτή την έννοια η άποψη αυτή τη στιγμή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι παρουσιάζουμε τα θετικά και τα αρνητικά της συμφωνίας και λόγω της ευαίσθητης κατάσταση της χώρας στο διεθνές επίπεδο και στις διεθνείς συνεργασίες και συμφωνίες τις οποίες έχει αυτή και την επόμενη περίοδο, να πούμε ότι είναι θέμα της κυβέρνησης να αποφασίσει και εμείς θα συνεχίσουμε την αξιολόγηση στην περίοδο της προσωρινής πιλωτικής εφαρμογής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουζίνα. Ο συνάδελφος κύριος Κεφαλογιάννης έχει το λόγο εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επειδή είναι και η πρώτη φορά που στην ουσία τοποθετούνται τα κόμματα, δεδομένου ότι στις προηγούμενες τέσσερις συνεδριάσεις έγινε μια ενημέρωση από πλευράς κυβέρνησης και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, θα μου επιτρέψετε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και να σας πω εκ προημίου ότι κυρίως αυτές οι γενικές παρατηρήσεις θα αναφέρονται και βεβαίως και στη ΣΕΤΑ αλλά και στην TTIP και θα γίνουν και κάποιες προτάσεις όσον αφορά την λειτουργία και τη συνέχιση της Επιτροπής της συγκεκριμένης. Και εντός της εβδομάδας θα κατεθεί και συγκεκριμένη πρόταση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά την ΣΕΤΑ. Θα γίνει σήμερα. Νομίζω ότι είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τις τοποθετήσεις τόσο των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων δηλαδή, αλλά και των μελών της κυβέρνησης, ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα και εμπόδια που αντιμετωπίζουμε ως Επιτροπή, αλλά αντιμετωπίζουν αντίστοιχα και συνάδελφοι από τα άλλα κοινοβούλια, είναι η έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης και νομίζω αυτό τέθηκε και από τους προηγούμενους συναδέλφους. Ενημέρωση γύρω από τα πραγματικά διακυβεύματα αυτής της διατραδικής συμφωνίας, αναφέρομαι στην TTIP και βεβαίως στην ΣΕΤΑ, η οποία βεβαίως είχε προχωρήσει και σχεδόν είναι στη φάση της ολοκλήρωσης. Και νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να υπερβούμε αυτό το εμπόδιο, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε μια περιορισμένη ενημέρωση. Προς τιμήν το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. Τουλάχιστον μας παρέχει μία πρόσβαση όσον αφορά την TTIP, έστω και με σημειώσεις. Σε κάποια άλλα κοινοβούλια δεν υπάρχει ούτε καν αυτή η δυνατότητα.
παρόλο που αυτή η ενημέρωση αφορά σε εξαιρετικά σύνθετα ζητήματα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι ως Επιτροπή διατρέχουμε έναν κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι να γίνει μια ιδεολογιοποίηση της ολόκληρης συζήτησης αυτής, δηλαδή να μετατραπεί η Επιτροπή σε ένα φόρουμ υπέρ ή κατά της παγκοσμιοποίησης ή υπέρ ή κατά του ελεύθερου εμπορίου ή ακόμα και υπέρ ή κατά του νεοφιλελευθερισμού, του συγκεντρωτισμού, γενικότερα μια συζήτηση σχετικά με το που γίνεται για τις εθνικές και αρμοδιότητες, πού πηγαίνει γενικότερα η διακρατική συμφωνία, ποια είναι τα όρια και ποια είναι ενδεχομένως οι προκλήσεις. Αν πραγματικά επιθυμούμε τώρα να υπερβούμε όλες αυτές τους κινδύνους και τις προκλήσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποιες βασικές παραδοχές. Και η πρώτη είναι ότι όλες αυτές οι συμφωνίες, πέρα από τις ευκαιρίες, έχουν και τις προκλήσεις και βεβαίως έχουν και τους κινδύνους. Και νομίζω ότι η αποστολή αυτής της Επιτροπής, όπως τουλάχιστον εγώ προσωπικά την αντιλαμβάνομαι, αλλά και η παράταξή μου είναι Δημοκρατία, είναι να αξιοποιήσουμε όποιες ευκαιρίες μας παρουσιάζονται μέσα από αυτές τις συμφωνίες, να αντιμετωπίσουμε βεβαίως τις προκλήσεις και να προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους. Και αυτό αισθάνομαι και το λέω για έναν επιπρόσθετο λόγο. Γιατί νομίζω πριν καλά-καλά, όπως διαπιστώθηκε τις προηγούμενες συνεδριάσεις, και οι υπουργοί ίσως δεν γνωρίζουν, και είναι λογικό αυτό, σε βάθος το τι συζητείτε, ποιες είναι οι προτάσεις για παράδειγμα της απέναντις πλευράς, μέχρι πού φτάνει το mandate των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ένα μέρος της κοινωνίας των πολιτών από πριν, ίσως και με μια ελλειπή ενημέρωση, να έχει βγάλει ήδη τα συμπεράσματά του. Άλλοι είναι υπέρ, άλλοι είναι κατά. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, αυτή τη στιγμή, η οποία στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές, βλέπουμε ότι έχει φουντώσει ένα κίνημα κυρίως ενάντια στην TTIP. Με αποτέλεσμα, η στήριξη τουλάχιστον σε αυτή τη συμφωνία να φτάνει στο 17% από 55% που ήταν μέχρι πριν από 2 χρόνια. Και αν μάλιστα πιστέψουμε και τον Γερμανόντι Κακελάριο και Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Γκάμπριελ, στην ουσία αυτή η συνομιλία όσον αφορά την TIP de facto έχει αποτύχει. Σε σχέση τουλάχιστον με τα ελληνικά συμφέροντα, όπως υπόθηκε, το πλήθος των αντικειμένων που έχει να καλύψει κυρίως η TTIP και η ΣΕΤΑ βεβαίως, αντιστοίχως με τον Καναδά, δεν φτάνει ούτε καν το 20-30%. Πιστεύω κατά συνέπεια ότι αυτή η Επιτροπή, αν έχει ένα καθήκον, είναι με την εργασία της να ενημερώσει σωστά, αντικειμενικά και με ψυχραιμία τους συμπολίτες μας, τόσο για τις ευκαιρίες, όπως είπα προηγουμένως, όσο για τις προκλήσεις και βέβαια τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε ως χώρα, ως καταναλωτές και ως μέρος μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. Ακούστηκε, για παράδειγμα, στις προηγούμενες συνεδριάσεις ότι δεν υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη για το πώς θα επηρεάσει η TTIP και θα επηρεάσει συγκεκριμένους τομείς, κλάδους της οικονομίας και της κοινωνίας. Οφείλω εδώ πέρα να πω ότι υπάρχουν τέτοια κείμενα. Υπάρχει, παράδειγμα, η μελέτη επιπτώσεων, η οποία παραγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2016. Υπάρχει επίσης μια ειδική μελέτη του ΚΕΠΕ, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2015, στην οποία αυτή η μελέτη, για παράδειγμα, αναφέρεται ότι οι επιπτώσεις στο εμπόριο και στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων θα είναι μάλλον περιορισμένες. Και οι όποιες ανησυχίες υπάρχουν, οι οποίες, να δηλώσω, βεβαίως είναι και δικές μας ανησυχίες ενώ σαν κόμμα, αφορούν τη σύγκληση των ευρωπαϊκών με τα αμερικανικά πρότυπα, κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τη χαλάρωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή ακόμα και το ζήτημα της επίλυσης των διαφορών επενδυτή και κράτους. Αλλά υπάρχει εδώ πέρα όμως και ένα ζήτημα πληροφόρησης, ελλιπούς πληροφόρησης, είτε από άγνοια πολλές φορές είτε από σκοπιμότητα. Γιατί αν είναι και αλήθεια ότι πραγματικά κάποια κράτη, για παράδειγμα, έχουν χάσει τη μάχη με κάποιες εμπορικές συμφωνίες, άλλο τόσο αλήθεια είναι επίσης ότι έχουν κερδίσει και μάχες με πολύ μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Ουρουγουάη κέρδισε μια τέτοια μάχη απέναντι στη Φίλιπ Μόρις και όχι, όπως λαθασμένα υπόθηκε, ότι έχασε την αντίστοιχη μάχη. Και το ίδιο συνέβη και με τον Καναδά απέναντι στην εταιρεία φυτοφαρμάκων Χεμτούρα ή ακόμα και με την φαρμακευτική εταιρεία από ΤΕΞ, η οποία ήταν απέναντι στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, δεν πρέπει ούτε να δαιμονοποιούμε, αλλά θα πρέπει αντίθετα να εξετάζουμε μια ψυχραιμία όλα τα δεδομένα. Επίσης, δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τη θετική συνεισφορά στα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και στις θέσεις εργασίας. Ή, για παράδειγμα, τις ενδεχόμενες θετικές επιπτώσεις που θα έχει
κυρίως σε TTIP, στην ελληνική ναυτιλία, από μια πιθανή άρση του καμποτάζ στα λιμάνια των ΗΠΑ. Επίσης, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε θετικά στοιχεία από τη διεύρυνση των επιλογών των πολιτών σε υπηρεσίες και προϊόντα, ούτε και από τη μείωση των τιμών που επιφέρει η άρση των δασμολογικών μέτρων. Θεωρώ λοιπόν ότι η καθήκον αυτή της Επιτροπής είναι να ακουστούν όλες αυτές οι φωνές, και τα υπέρ και τα κατά. Γι' αυτό και εμείς εξ αρχής, κύριε Πρόεδρε, χαιρετήσαμε τη σύσταση αυτής της Επιτροπής όσον αφορά τις διατλαντικές συμφωνίες. Και θα πρέπει ενδεχομένως, και το κάνω σαν πρόταση, να κληθούν οι συντάκτες της μελέτης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας να μας παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Και θα πρέπει να συμπεριστεί και από ειδικούς και η μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα κλείσω με ένα σχόλιο επί της διαδικασίας. Όταν μια κοινοβουλευτική επιτροπή καλείται να γνωμοδοτήσει επί τόσο σοβαρών και τεχνικών θεμάτων, εις βάθος και σε μεγάλο εύρος, καλό είναι να αποφεύγουμε τις οριζόντιες συζητήσεις. Υπάρχουν, για παράδειγμα, 20 θεματικές ενότητες, τουλάχιστον όσον αφορά την TTIP, τις οποίες διαπραγματεύεται η συγκεκριμένη συμφωνία και που έχουν άμεση σχέση και με τα ελληνικά συμφέροντα. Και αν πραγματικά στο τέλος μας ενδιαφέρει να συντάξουμε μια χρήσιμη γνωμοδότηση και όχι απλώς ένα μανιφέστο ιδεών, τότε ίσως αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης της συγκεκριμένης επιτροπής σε βάθος, ώστε να εξεταστούν όλα αυτά τα ζητήματα. Και αυτό θα μπορεί να γίνει μόνο στο βαθμό που η επιτροπή μας θα μπορεί να έχει αποκτήσει έναν πιο θεματικό χαρακτήρα. Και αυτή είναι και η πρόταση που καταθέτουμε. Και ένα δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με τον χρονικό ορίζοντα αυτής της επιτροπής. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης, τουλάχιστον για την TTIP, μέχρι στιγμής είναι μια απόλυτα δυναμική διαδικασία, με τα δεδομένα βεβαίως να αλλάζουν. Και θεωρώ ότι αυτό που θέσαμε εξ αρχής, ότι αρχές του Οκτώβρη πρέπει ή μέσα του Οκτώβρη να έχει ολοκληρωθεί η εργασία αυτής της επιτροπής, νομίζω είναι ανέφικτο. Άρα θα πρότεινα, όσο τουλάχιστον συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και σε συνάρτηση βεβαίως και με την προσωρινή εφαρμογή της ΕΤΑ, αυτή η επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεφαλογιάννη. Η κυρία Ζαρούλια, εκ μέρους του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή, η συμφωνία ΣΕΤΑ αποτελεί ουσιαστικό στον πρόδρομο της TTIP, διότι ολόκληρη η Βόρειος Αμερική αποτελεί στο διεθνές στερέωμα ενιαίο πολιτικό σύνολο και με αυτόν τον τρόπο οι ρυθμιστικοί κανόνες της TTIP θα διέπουν και τη ΣΥΤΑ παρεμφερώς. Η Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών δεν έχει ανάγκη ενός απορριθμισμένου ανοίγματος στις πολυεθνικές εταιρείες των ΗΠΑ, της Αμερικής και του Καναδά. Ιδίως όταν το τίμημα που θα πληρώσει έχει να κάνει με την αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού της, που στην οικονομία μεταφράζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι προφανές λοιπόν ότι η συμφωνία θα λειτουργήσει εις βάρος της Ευρώπης, ιδιαίτερα στην περίοδο αυτή, αφού ο όγκος της μαζικής παραγωγής προϊόντων που υπάρχουν στη Βόρεια Αμερική αμφιβόλου ποιότητος θα κατακλείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας του ευρωπαϊκού εμπορίου. Αναφορικά με το ζήτημα του δικαιώματος άσκησης εθνικής πολιτικής σε συγκεκριμένα οικονομικά ζητήματα, είναι προφανές ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα προκαλέσει έμεση παρέμβαση στην πολιτική των εθνικών κρατών, αφού οι μεγάλες πολυεθνικές θα αποκτήσουν δυνατότητα παρέμβασης στις εθνικές οικονομίες μέσω του όγκου τους. Ο κίνδυνος αυτός επιτείνεται και από την απομάκρυση της εκδίκασης των διαφορών που θα ανακύπτουν από τη συνθήκη από άλλα όργανα εκτός τα εθνικά δικαστήρια, πράγμα το οποίο είναι εκ της φύσεως της συμφωνίας αναπόφευκτο. Με άλλα λόγια, οι διαιτητικοί μηχανισμοί επίλυσης των διαφορών είναι σύμφητοι με την διεθνή συμφωνία. Ουδής θα αποδεχθεί από την άλλη πλευρά να εκδικάζεται από 27 διαφορετικές ένομες τάξεις. Το ζήτημα λοιπόν που γεννάται εδώ είναι ποιοι θα είναι οι κανόνες που διέπουν τους μηχανισμούς αυτούς, ποιος θα τους θεσπίζει, ποιος θα τους εφαρμόζει, ενώ η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι το δίκαιο του ισχυρότερου θα υπερισχύσει. Όλα τα παραπάνω που σας ανέφερα οδηγούν με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι τα κράτη-μέλη της συμφωνίας απεμπολούν σε συγκεκριμένους τομείς κρίσιμους για την οικονομική τους επιβίωση, όπως οι εμπορικές συναλλαγές, η απελευθέρωση των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορών, τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, τα ζητήματα των τροφίμων και η προστασία των εθνικών μας προϊόντων. Και επομένως, οδηγούμεθα σε πραγματική παραχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας με συμφωνία άλλη από αυτή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εν όψη τούτων, η άποψή μας είναι ότι η κύρωση της συμφωνίας πρέπει να γίνει με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Συντάγματος, δηλαδή με την πλειοψηφία των 3/5 του αριθμού των βουλευτών. Γι' αυτό και θέλουμε να καλέσουμε την κυβέρνηση να καλέσει στην ολομέλεια ονομαστική ψηφοφορία για αυτό το θέμα. Και όχι να πάει ο κύριος Σταθάκης τώρα να υπογράψει εν αγνία
και του ελληνικού λαού, αλλά και του συνόλου της Βουλής. Η θέση της Χρυσής Αυγής είναι η εξής. Υποστηρίζει την πλήρη κατάργηση των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου. Η χώρα μας πρέπει να συνάπτει ειδικές συμφωνίες ως κυρίαρχη και αυτόνομη κρατική οντότητα και όχι ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και μόνο για προϊόντα που δεν παράγονται στην Ελλάδα. Οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και θα ανανεώνονται μόνο στην περίπτωση που εξυπηρετούν ακόμη τη χώρα μας. Επιπλέον, βασικός στόχος ήταν και παραμένει η αυτάρκεια στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Γι' αυτό και θα πρέπει να επιβληθεί υψηλή φορολογία σε όσα εισαγόμενα προϊόντα είναι απευθείας ανταγωνιστικά με ελληνικά. Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τελωνιακές και εμπορικές διευκολύνσεις, επιβάλλεται η μείωση των εξαγωγικών δασμών κατά περίπου 90% σε προϊόντα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ΗΠΑ και του Καναδά, κατ' επέκταση. Απόρρια αυτού θα είναι να μείνει η ευρωπαϊκή οικονομία εκτεθειμένη και τα αμερικανικά προϊόντα μαζικής κατανάλωσης θα κατακλείσουν τις ευρωπαϊκές αγορές και θα προκαλέσουν τις συνακόλουθες επιπτώσεις με την κυριότερη αυτή του αθέμητου ανταγωνισμού. Ρυθμιστική συνεργασία είναι μια απόπειρα να αναθεωρηθούν και να συμφιλειωθούν διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τον ΗΠΑ, γεγονός που θα οδηγήσει στην απόλυτη απορρίθμιση. Το αποτέλεσμα της σύγκλησης θα μείνει στη μείωση της ρύθμισης σε πολλούς τομείς. Τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, ιδιωτική ασφάλιση, εργασία, κοινωνική ασφάλιση, ίδρυυση και αποχέτευση, τραπεζικός τομέας κλπ. Επειδή στις ΗΠΑ σχεδόν όλοι οι ανωτέρω τομείς έχουν χαμηλότερο επίπεδο ρυθμιστικής κρατικής παρέμβασης. Είμαστε αντίθετοι στην καταφανή υπερνομοθετική παρέμβαση που επιχειρείται χωρίς ουσιαστικά να συμμετέχει το Εθνικό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά την επίλυση των διαφορών, με τη δημιουργία μηχανισμών επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους, το ICDS, θεσμοθετείται η αρμοδιότητα ιδιωτικού δικαστηρίου με διαφανείς διαδικασίες εκδίκασης των υποθέσεων, με πρωτοφανές δικαίωμα του ιδιωτικού δικαστηρίου να ακυρώνει κρατική νομοθεσία και η σύνθεσή του θα έχει επιλεγεί και από τις ιδιωτικές εταιρείες. Ειδικά όταν επικυρωθεί η ΣΥΤΑ και ανεξάρτητα την επικύρωση ή μη της συμφωνίας TTIP που αφορά τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως ΗΠΑ, θα έχει τη δυνατότητα και κάθε αμερικανικός όμιλος, ο οποίος θα διατηρεί ένα μικρό υποκατάστημα στον Καναδά, να καταθέτει αγωγή εναντίον οποιοδήποτε ευρωπαϊκού κράτους. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το γεγονός ότι με την καθιέρωση του παράλληλου συστήματος δικαίου, οι καπιταλιστικοί όμιλοι, αποκτώντας νομικό καθεστώς ισοδύναμο με εκείνο των κρατών, αναγορεύονται σε ισότιμους εταίρους των κρατών, σε βάρος της εθνικά και κρατικά κυρίαρχης απονομής δικαιοσύνης και άρα της εθνικής κυριαρχίας των ευρωπαϊκών κρατών. Και μπορούν να απαιτούν αποζημιώσεις όταν κρίνουν ότι εθνικές κρατικές πολιτικές, όπως προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και της ομαλής οικονομικής ζωής, περιορίζουν την ελευθερία τους, δηλαδή την εγγενή τους ροπή για χωρίς όρια και περιορισμούς κερδοφορία. Πρέπει με κάθε τρόπο να αποτραπεί η απειλή για την κυρίαρχη απονομή δικαιοσύνης και την περαιτέρω μείωση της εθνικής κυριαρχίας. Σε ό,τι αφορά το διασυνοριακό εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μέσω αυτού όμως και τη ροή των δεδομένων συλλέγονται οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας ηλεκτρονικής πώλησης, με αποτέλεσμα αυτό να επιδρά στην κατάλυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, με άμεση συνέπεια την ουσιαστική κατάργηση της ατομικής ελευθερίας. Πέρα από τις προσωπικές πληροφορίες που πλέον θα διαχέονται σε ολόκληρο το σύστημα και θα είναι στη διάθεση των ρυθμιστών πολυεθνικών, θα χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για τη δημιουργία ενός καταναλωτικού προφίλ για κάθε χρήστη, όπου θα καταγράφονται οι ανάγκες και οι προτιμήσεις με στόχο την κατάλληλη πρόθεση προϊόντων και η δημιουργία αναγκών για την κατανάλωσή τους μέσω των γνωστών τεχνικών του μάρκετινγκ. Είναι σαφές λοιπόν ότι είναι ένα ακόμη εργαλείο για την επίτευξη της παγκοσμιοποίησης και της δημιουργίας μιας μάζας ανθρώπων πλήρως κατευθυνόμενη από τα ξένα κέντρα αποφάσεων. Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες και τις δημόσιες συμβάσεις, οι διατλαντικές συμφωνίες επιβάλλουν τις αποκρατικοποίησεις, δηλαδή η ενέργεια, η παιδεία, το νερό, τα νοσοκομεία ή τις κοινοφελείς επιχειρήσεις θα περάσουν στα χέρια ιδιωτών και μάλιστα σε εξευτελιστικές τιμές. Πρόκειται ξεκάθαρα για μια άνευ προηγουμένου λαϊλασία, για απώλεια εθνικής κυριαρχίας, για απόλυτο έλεγχο του κράτους και των νόμων του, χωρίς τη δυνατότητα αντιστροφής αυτής της κατάστασης.
Να δώσουμε μερικά παραδείγματα, όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας που χρηματοδοτήθηκε από τους φορολογούμενους, όπως αντίστοιχα και σε άλλες χώρες, θα παραπεμφθεί στα εξωθεσμικά δικαστήρια διότι εμποδίζει τον ανταγωνισμό ή αλλιώς αντιτίθεται στα συμφέροντα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Για το νερό μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση του Παρισιού που το 1985 πούλησε τη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης στους ομίλους GDF, Suez και Veolia. Με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές του νερού άνω του 100% με παράλληλη μείωση της ποιότητάς του εξαιτίας της ελλιπούς συντήρησης του δικτύου προς εξοικονόμηση δαπανών. Για το τομέα της ενέργειας, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αμβούργου, που είχε ιδιωτικοποιήσει την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα να αυξηθούν δραματικά οι τιμές επιβαρύνοντας σε υπέρμετρο βαθμό τα νοικοκυριά. Παρίσι και Αμβούργο μπόρεσαν να εθνικοποιήσουν ξανά το νερό και την ενέργεια. Όμως, όταν όμως τεθούν σε εφαρμογή οι διατλαντικές συμφωνίες, αυτό θα είναι απλώς αδύνατο. Οι δημόσιες συμβάσεις που σχετίζονται με το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβάσεις μεταξύ τοπικών προμηθευτών και μικρών επιχειρήσεων με τους ΟΤΑ, για παράδειγμα, με στόχο την παροχή υπηρεσιών για τη σύντηση των σχολείων ή ασφάλεια συγκεκριμένων χώρων ή ακόμη και καθαριότητας, όπου οι αμερικανικές πολυεθνικές θέλουν να εισβάλλουν, θυσιάζοντας ένα ακόμη τομέα της δημόσιας οικονομίας στο βωμό της αμερικανικής οικονομίας. Οι κοινοφελείς επιχειρήσεις θα πρέπει να τελούν υπό τον έλεγχο του κράτους. Είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας και κρίνεται τα αναγκαία η επαναφορά της στον έλεγχο του δημοσίου. Είμαστε αντίθετοι στην απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών και δεν αποδεχόμαστε ιδιωτικές επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν οποιοδήποτε τομέα δημόσιων υπηρεσιών επιθυμούν, υγεία, παιδεία, νερό κλπ. Χωρίς κανένα ουσιαστικό περιορισμό. Εις ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα, διακυβεύεται η βιωσιμότητα της γεωργίας μικρής κλίμακας. Ευνοούνται οι μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις, ενώ κινδυνεύουν με κλείσιμο οι μικρές και οικογενειακές, στις οποίες η χώρα μας έχει παράδοση. Αυτό σε συνδυασμό με την άρση φραγμών για τα μεταλλαγμένα και τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων θα δώσουν τη χαριστική βολή στους Έλληνες αγρότες. Το θέμα των προϊόντων ονομασίας προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων προέλευσης των προϊόντων είναι υψής της σημασίας, καθώς θα πρέπει να δεσμευτεί ο Υπουργός ότι θα προστατεύσει τα ελληνικά προϊόντα και δεν θα επιτρέψει την ελληνοποίηση όλων των εισαγόμενων προϊόντων εις βάρος των Ελλήνων παραγωγών, των ελληνικών προϊόντων και της ασφάλειας των καταναλωτών. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε συμφωνίες που προκαλούν πλήγματα στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή, η οποία αποτελεί τη βάση της εθνικής οικονομίας και μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα για την αυτάρκεια της χώρας μας και την ανάκαμψη της οικονομίας. Εις ό,τι αφορά την υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά μέτρα, θα επηρεαστούν τα υφιστάμενα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την ασφάλεια και την επισήμανση των τροφίμων. Στις ΗΠΑ χρησιμοποιούνται φάρμακα, ορμόνες και λοιπά, κτηνοτροφικά φάρμακα για την πάχυνση των ζώων που στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύονται. Ενώ λοιπόν το εμπόριο τροφίμων θα μπορούσε να προσφέρει μια μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές, εν τούτης δεν θα πρέπει να απολεστεί η ασφάλεια των τροφίμων ούτε η προστασία των καταναλωτών με την εισαγωγή μεταλλαγμένων τροφών. Οι προδιαγραφές ασφαλείας τροφίμων σχετικά με την απαγόρευση χρήσης χημικών, τοξικών ουσιών κτλ. Θα εναρμονιστούν με τις αντίστοιχες των ΗΠΑ με αποτέλεσμα την ισχυρότατη πτώση του επιπέδου των ως άνω προδιαγραφών. Η ενωσιακή νομοθεσία και αντιστοίχως η εθνική δεν θα πρέπει να υποχωρήσει υπό την πίεση της TTIP, διατηρώντας το ισχυρό πλέγμα προστασίας του περιβάλλοντος. Οι φυτοϊγειονομικοί έλεγχοι θα πρέπει να ενταθούν ούτως ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Συνοψίστε, κυρία Ζαρούλια. Ναι. Και ιδιαίτερα για τη ΣΥΤΑ πείτε την τελική θέση σας, διότι σήμερα γι' αυτό το άλλο είπαμε ότι θα βραδίνει, αρκετές φορές θα ξανασυζητήσουμε. Ωραία. Δεν συμμεριζόμαστε την επιβολή της απορρίθμισης της αγοράς εργασίας που σε συνδυασμό με την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους θα επιφέρει σημαντικό πλήγμα στον κοινωνικό ιστό. Πρέπει να προστατευτούν οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα για την ανάπτυξή τους, γεγονός που θα δώσει όθηση στις τοπικές κοινωνίες και κατ' επέκταση στις τοπικές οικονομίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να σημειώσω ότι δεν είναι παρόν εκπρόσωπος από την Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ενδεχομένως έχουν μια έκτακτη συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα εξ όσων αντελήφθη, γι' αυτό δεν έχει έρθει. Το λόγο έχει ο κύριος Καραθανασόπουλος εκ μέρους του ΚΚΕ. Η θέση μας, κύριε Πρόεδρε, είναι καθαρή για αυτές τις είδους τις εμπορικές συμφωνίες και δεν μεταβάλλεται, ούτε παίζουμε το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, μετρώντας θετικά και αρνητικά. Άλλωστε είναι και σχετικό για ποιον είναι θετικά και για ποιον είναι αρνητικά τα ζητήματα. Καταρχάς, όλο αυτό διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον διεθνοποίησης. Η διεθνοποίηση έχει αντικειμενικά χαρακτηριστικά, που προέρχεται από την οικονομική μεγένθηση, τη μεγέθυνση των οικονομικών μεγεθών, αλλά και τις εξελίξεις συνέβη και τη τεχνολογία. Και από αυτή την άποψη
Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτή την τάση ούτε σκοταδιστικά ούτε να τη δαιμονοποιήσουμε. Γιατί είναι μια τάση αντικειμενική, που έχει αντικειμενικά χαρακτηριστικά. Το ζήτημα είναι ποιον εξυπηρετεί. Σε συνθήκες καπιταλιστικής οικονομίας εξυπηρετεί τις πολυεθνικές και λειτουργεί προς όφελος των πολυεθνικών και σε βάρος των λαών. Στις συνθήκες του σοσιαλισμού, ο σοσιαλιστικός διεθνισμός λειτουργούσε προς όφελος των λαών. Αυτή είναι η διαπάλη η οποία υπάρχει. Και από αυτή την άποψη, εμείς γύρουμε μια σειρά ερωτηματικά με βάση και τη συζήτηση. Καταρχάς, ποιος διαπραγματεύεται και για ποιο σκοπό διαπραγματεύεται. Δηλαδή, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται για σκοπό και για λογαριασμό των λαών της. Η ελληνική κυβέρνηση, οι ελληνικές κυβερνήσεις διαπραγματεύονται για σκοπό τη βελτίωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων και της εργατικής τάξης. Θα τρελαθούμε τελείως. Διαπραγματεύονται για σκοπό της εξυπηρέτησης των αναγκών της αστικής τάξης της χώρας μας, των επιμέρους αναγκών. Και εδώ η Νέα Δημοκρατία ως μίσος εκφραστής ανέφερε παραδείγματα. Η άρση λέει του καμποτάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες προς όφελος του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Δηλαδή, αν αρθεί το καμποτάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες και το εφοπλιστικό κεφάλαιο κατακτήσει και άλλες θέσεις, τι θα αυξηθεί? Θα αυξηθεί ο ελληνόχτος στόλος, νέες παραγγελίες και θα μειωθεί το ελληνικό πλήρωμα. Όπως μειώνονται διαχρονικά τα ελληνικά πληρώματα. Και θα απελευθερωθεί ακόμη περισσότερο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι ναυτεργάτες στον ελληνόχτο στόλο. Σε βάρος των δικαιωμάτων τους. Έτσι λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση, όλη αυτή η κουβέντα περί ευρωπαϊκών και κεκτημένων και κοινωνικής συνοχής είναι μια κουβέντα η οποία προσπαθεί να κρύψει τη βαθύτατη ταξική ουσία των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων που γίνεται. Γιατί έχουμε διαπάλει ανάμεσα σε τεράστια επιχειρηματικά συμφέροντα. Και τα ευρωπαϊκά λεγόμενα κεκτημένα, έπιασε ο πόνος στα ευρωπαϊκά μονοπόλια για τη δημόσια υγεία, για τη δημόσια ασφάλιση, για την προστασία του περιβάλλοντος. Όταν στις δικές τους περιοχές, στις δικούς τους χώρες ευθύνης κάνουν τα αντίστοιχα. Από αυτή την άποψη λοιπόν οι διαφορετικοί όροι εκφράζουν και τις διαφορετικές ανάγκες. Τα διαφορετικά πρότυπα εκφράζουν τη δεδομένη θέση των πολυεθνικών και τα πρότυπα με τα παραγωγικά τα οποία έχουν. Και η διαπραγμάτευση γίνεται για αυτόν τον σκοπό, αν θα αλλάξουν και σε όφελος πιανού. Δηλαδή τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κυκλοφορούν μεταλλαγμένα. Κυκλοφορούν. Και άρονται σιγά σιγά οι περιορισμοί. Και αλήθεια, η Bayer που αγόρασε τη Monsanto, τι θα κάνει όλη αυτή την τεχνογνωσία της Monsanto για τα μεταλλαγμένα? Θα τη διατηρήσει εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, έχοντας ευαισθησία για την υγεία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες διαβίωσης τους? Μην τρελαθούμε. Τελείως. Αφού υπέρτατος στόχος και της Μονσάντο και της Μπάγκερ είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Και σε αυτό το καπιταλιστικό κέρδος οι πολυεθνικές κάνουν πολέμους, σκοτώνουν λαούς. Θα προστατεύσουν την υγεία των πολιτών της Ευρώπης και την αναθέτουμε σε αυτούς την προστασία τους και στις κυβερνήσεις που νομοθετούν για λογαριασμό τους? Και τρίτο ζήτημα, το οποίο εδώ πέρα δεν γίνεται καμία συζήτηση και το αποφεύγουμε, όλοι αυτές οι συζητήσεις οι οποίες υπάρχουν δεν είναι και έκφραση των ισχυρών εδώ υπερεαλιστικών αντιθέσεων, που αυτή τη στιγμή έχουν δύο άξονες βασικούς και κυρίαρχους. Το ένα είναι η αντίθεση ανάμεσα στην Ευρωατλαντική, ας το πούμε έτσι, Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία μεριά και Ρωσία και Κίνα από την άλλη. Ο μεγάλος άξονας. Και ο δεύτερος επιμέρους είναι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία για το ποιος θα αποκτήσει ηγετικό ρόλο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι αντιθέσεις λοιπόν δεν παίζουν ρόλο στη διαπραγμάτευση και στις συμφωνίες αυτές, στις κάθε δύο συμφωνίες. Η TPP, που είναι για τον Ειρηνικό ωκεανό, απέκλεισε την Κίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα υπόλοιπα κράτη του Ειρηνικού ωκεανού. Η TTIP θέλει και αυτό να κάνει, να βάλει εμπόδια, φραγμούς στα σχέδια της Κίνας
επειδή τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, είχαμε αλλαγή στην πυραμίδα του διεθνούς καπιταλιστικού συστήματος, του υπεριαλιστικού συστήματος. Μειώθηκε ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ιαπωνίας και αυξήθηκε ο ρόλος της Κίνας και άλλων οικονομιών που εντάσσονται στη λογική της BRICS, στην ομάδα των BRICS, ας το πούμε έτσι. Αυτή η διαφορά, αυτή η αλλαγή στους συσχετισμούς δύναμης ενόχλησε. Όπως ενοχλούν τα σχέδια της Κίνας για τον νέο δρόμο του μεταξιού, για τη νέα διεθνή τράπεζα, την αναπτυξιακή. Και από αυτή την άποψη θέλω να μετατοπίσω οι ΗΠΑ στο εμπόριο. Να μετατοπίσω το εμπόριο προς την πλευρά του Ατλαντικού και να επηρεάσουν έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι αντιθέσεις, άμα το θέλετε, που εκφράζεται από ένα τμήμα της αστικής τάξης της Γερμανίας, του κεφαλαίου της Γερμανίας και της Γαλλίας, είναι αυτό. Γιατί μια τέτοια μετατόπιση του βάρους αδυνατίζει τη θέση των γερμανικών επιχειρηματικών ομίλων. Για παράδειγμα, που η κυρίαρχη τους θέση ήταν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό έχουν και τα τεράστια πλεονάσματα, τα εμπορικά και σε σχέση και με την Κίνα. Από εκεί εκφράζονται όλες αυτές οι αντιθέσεις και οι αντιρρήσεις. Και όχι γιατί τους έπιασε ο πόνος για τις συνθήκες της εργασίας. Ποιο ευρωπαϊκό κεκτημένο υπάρχει στην αγορά εργασίας? Θα μου θυμίσει κάποιος όλα αυτά τα οποία ανατρέπονται στη Γαλλία σήμερα, στην Ιταλία και αύριο στην Ελλάδα? Μια ανατροπή που έχει ξεκινήσει από τις προηγούμενες δεκαετίες και εκτός μνημονίων. Με σκοπό να γίνει πολύ φθηνή εργατική δύναμη, αναλώσιμη εργατική δύναμη. Και αυτή η τάση υπάρχει στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως με την ύπαρξη μιας συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οποιαδήποτε ακόμη πολλήματα έχουν απομείνει θα σαρωθούν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η τάση δεν υπάρχει στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχο υποκριτικό το ενδιαφέρον σχετίζεται και με τα ζητήματα της δικαιοσύνης. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Δηλαδή η γαλλική Σουέζ είναι δίκαιο να προσφεύγει ενάντια στο κράτος της Αιγύπτου? Είναι τριτοκοσμικό κράτος αυτό, που ήθελε να αυξήσει το κατώτερο μεροκάματο και επηρέασε την κερδοφορία της επένδυσης που είχε κάνει η Σουέζ για τα νερά. Αυτό είναι καλό. Δεν βλάπτει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί είναι τριτοκοσμικό κράτος η Αίγυπτος. Αντίστοιχα λοιπόν ζητήματα σχετίζονται συνολικά με τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν. Και από αυτή την άποψη δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε ότι υπάρχουν σε αυτές τις συμφωνίες, είτε είναι η CETA, είτε είναι η TTIP, είτε είναι η TISA, θετικές επιπτώσεις προς όφελος των λαών. Αντίθετα, αυτό το οποίο θα υπάρξει είναι ότι θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο θέση των εργαζομένων, θα υπάρξουν ενδεχόμενα και συρρήκνωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας και καταστροφή παραγωγικών δυνατοτήτων, όπως έγινε με την απελευθέρωση της αγοράς και το συνόλου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπάρξει επίπτωση στο επίπεδο διαβίωσης των λαϊκών στρωμάτων, αρνητική επίπτωση, και βεβαίως από αυτή την άποψη δεν μπορείς να αποδεχτείς μια τέτοιου είδους συμφωνία. Τα υπόλοιπα ζητήματα, κατά τη γνώμη μας, είναι προσχηματικά. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ονομασία προέλευσης. Το είπαμε και πριν. Ας πετάξουμε λίγο τη χρυσόσκονη. Εδώ η ελληνική παραγωγή στα προϊόντα προονομασίας προέλευσης μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Δεν φτάνει για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες και όχι αυτές οι οποίες έχει μετατρέψει σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τις εξαθλίωσεις και τις φτώχειες. Αλλά μιλάμε επί της ουσίας τις πραγματικές ανάγκες. Δεν φτάνει να καλύψει. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε ονομασία προέλευσης. Και τώρα που υπάρχει, θα καλυφθούν οι ανάγκες? Και δεύτερον, το ότι υπήρχε ονομασία προέλευσης, σε τι απέτρεψε από το να συγκεντρώνεται η γη σε όλο και λιγότερα χέρια και να ξεκλειρίζει τη φτωχομεσαία αγροτία? Τελειώνουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Και να ξεκλειρίζει τη φτωχομεσαία αγροτία. Απέτρεψε σε κάτι? Η ονομασία προέλευση σχετίζεται με τις ανάγκες των μεταποιητών των αγροτικών εμπορευμάτων, των βιομηχανιών μεταποίησης. Αυτούς εξυπηρετεί επί της ουσίας. Αγοράζουν πολύ φτηνή την πρώτη ύλη,
αναμειγνύουν την πρώτη ύλη με ξένα, με ξένη πρώτη ύλη ενδεχόμενα, γιατί δεν υπάρχει κανείς έλεγχος, και αντίθετα οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί επιτρέπουν αυτή την ανάμειξη. Να θυμίσω τον αμπελοϊνικό κανονισμό, που επιτρέπει να αναμειγνύεις μούστα από τρίτες χώρες με το ελληνικό για να το πουλάσεις σε ελληνικό κρασί. Ευρωπαϊκός κανονισμός είναι και αυτός. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία τους μόνους που εξυπηρετεί και στηρίζει τα συμφέροντα των μεταποιητών των αγροτικών εμπορευμάτων. Και όχι τους άμεσους παραγωγούς, τους αγρότες, οι οποίοι ξεκληρίζονται, και η τάση αυτή και η διαδικασία θα συνεχιστεί χωρίς να τους βάζει προστασία η ονομασία προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης. Ούτε ως προς το εισόδημά τους, ούτε ως προς την παραγωγική τους δραστηριότητα. Από αυτήν άποψη, λοιπόν, σταχυολογώντας ορισμένα ζητήματα που είναι διαπάλης περισσότερο, λέμε ότι θα καταψηφίσουμε όλες τις συμφωνίες, καλούμε να μην γίνουν αποδεκτές αυτές τις συμφωνίες. Δεν είναι εξουσιοδοτημένη η ελληνική κυβέρνηση να υπογράψει τέτοιες συμφωνίες, ούτε να εκχωρήσει το δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματεύεται τέτοιου είδους συμφωνίες. Και από θέσεις αρχής, εμείς, άμα έρθει η συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα την καταψηφίσουμε, όπως θα κάνουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και την Τζέτα και την TTIP και τις υπόλοιπες. Και βέβαια, γραπτό κείμενο το επόμενο διάστημα, κύριε Πρόεδρε, με τις θέσεις μας πιο συγκροτημένα θα υπάρχει στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δανέλης από το Ποτάμι. Στον κύριε Πρόεδρε, δεν θα κάνω καμία αναφορά στην TTIP. Το μεγαλύτερο, νομίζω, πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΣΥΤΑ στην ολοκλήρωση της συμφωνίας και στην έναρξη εφαρμογής της είναι το ότι αυτή η φάση συντελείται στην σκιά της TTIP. Της TTIP που ουδής γνωρίζει αν θα ολοκληρωθεί. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η βούληση της επόμενης αμερικανικής κυβέρνησης. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά, που είναι και τα πιο σημαντικά για την ευρωπαϊκή πλευρά. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα γίνει και πότε θα γίνει. Εντοπίζω λοιπόν τις παρατηρήσεις μου στην ΣΥΤΑ αποκλειστικά. Και φοβάμαι ότι και οι περισσότεροι από τους προλαλήσαντες συναδέλφους έπεσαν σε αυτή την παγίδα να παραλληλίζουν ανώμια πράγματα. Η ΣΥΤΑ έχει άλλες λογικές και ακολούθησε άλλη διαδικασία από αυτή που ακολουθείται στην TTIP. Η περίφημη μυστικοπάθεια, η απόλυτη έλλειψη διαφάνειας και πρόσβασης στα στοιχεία που παρατηρείται στην TTIP δεν ισχύει για την ΣΥΤΑ. Είχα την ευκαιρία ως μέλος δύο κρίσιμων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Γεωργίας και Ανάπτυξης Πέθρου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, από το 2009 που άρχισε η συζήτηση, να παρακολουθώ στενά και να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι δεν ισχύει αυτό το ζήτημα για την ΣΥΤΑ. Ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και είχαμε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Η βασική αντίληψη υπό την οποία νομίζω ότι θα πρέπει κάποιος να προσεγγίζει την κριτική προσέγγιση μιας τέτοιας συμφωνίας είναι η αποδοχή του ότι η περίφημη παγκοσμιοποίηση, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, συντελείται. Το μεγάλο πρόβλημα και αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσει, νομίζω, κάθε προοδευτική δύναμη, πολιτική δύναμη ή κίνηση πολιτών ή οργανισμός πολιτών, είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η απόλυτη ανυπαρξία κανόνων, ελέγχου, ρύθμισης. Άρα η υποχρέωσή μας και το μεγάλο ζητούμενο, μεγάλη πρόκληση, είναι πώς επιβάλλουμε σε αυτήν την υπόθεση που δεν έχει μόνο αρνητικά, έχει πολλά θετικά, έτσι ξεκίνησε εξάλλου, και αναφέρομαι στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Άρα το ζητούμενό μας είναι πώς ρυθμίζουμε, πώς επιβάλλουμε κανόνες και πώς ελέγχουμε για την τήρηση αυτών των κανόνων. Η συμφωνία μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια μεγάλη συμφωνία με μια χώρα που υπόθηκε και λίγο πριν δεν έχει τα χαρακτηριστικά των Ηνωμένων Πολιτειών σε πάρα πολλά θέματα, και στην αντίληψη και στην νοοτροπία, αλλά και στο δίκαιο
και στην οργανωμένη αντιμετώπιση των επιμέρους ζητημάτων. Και οι ευαισθησίες περιβαλλοντικές και η έγνοια για την ασφάλεια των προϊόντων των διατροφικών και το κράτος πρόνοιας, τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι σαφώς νομικά και θεσμικά έχουν εντελώς άλλη διάρθρωση και αντιμετώπιση από ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιδίωξη σε αυτή τη συμφωνία δεν είναι τίποτα άλλο από την άρση εμποδίων μεγάλων ή μικρότερων στη διεξαγωγή των εμπορικών συναλλαγών, είναι η επιδίωξη του να γίνουν ελκυστικότερες οι επενδύσεις και βεβαίως η διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές και μείωση των δασμών για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Το ζητούμενο για να επιτευχθούν όλα αυτά βεβαίως είναι η άμβληση των ρυθμίσεων που δυσκολεύουν την ελεύθερη διακίνηση είτε υπηρεσιών, είτε προϊόντων, είτε κεφαλαίων. Υπάρχει πάντα το ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον που έχει πολύ ψηλά στάνταρτς και πρότυπα για όλα αυτά στα οποία αναφερόμαστε. Υπάρχει πάντα το πρόβλημα στην ομογενοποίηση αυτών των ρυθμίσεων, μην οδηγήσει σε έκπτωση από αυτές τις ψηλές προδιαγραφές των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε αναφερόμαστε στο περιβάλλον, είτε αναφερόμαστε στην ασφάλεια τη διατροφική, είτε αναφερόμαστε στα εργατικά δικαιώματα και στο κράτος πρόνοιας. Άρα το ζητούμενο είναι κατά πόσο το ευρωπαϊκό πρότυπο, τα ευρωπαϊκά πρότυπα δεν υφίστανται εκπτώσεις πέρα από τα όρια τα οποία θεωρούμε ότι είναι ανεκτά στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στην ευρωπαϊκή αντίληψη. Το βασικό ζήτημα νομίζω που μας ή πρέπει τουλάχιστον να μας προβληματίζει είναι η υιοθέτηση του θεσμού του ICS. Γιατί είναι λογικό να θεωρεί κανείς ότι ο περιορισμός ισχύως του εθνικού δικαίου βεβαίως δεν είναι σε υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Όμως, και αυτό κύριε Πρόεδρε, είναι και αυτό μια αφορμή για μας, έτσι, ιδιαίτερα για μας στην Ελλάδα, δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά πάρα πολλά δικαιοδοτικά συστήματα της χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό εξάλλου και τίθεται με τέτοια ένταση από τον Καναδά. Είναι μεγάλο πρόβλημα η δυσλειτουργία της δικαιοσύνης. Οι καθυστερήσεις, οι τεράστιες καθυστερήσεις στην απόδοση δικαίου που φτάνουν ουσιαστικά στην άρνηση δικία, είναι προφανές ότι και αυτό εμποδίζει την οποιαδήποτε διάθεση για ουσιαστικές επενδύσεις. Έτσι, ας μην μας διαφεύγει αυτό και η αναγκαιότητα του τι πρέπει να κάνουμε για να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι η συμφωνία του η ΣΥΤΑ δεν δημιουργεί προβλήματα στα ελληνικά προϊόντα. Εκεί μάλιστα που σε κάποια φάση φάνηκε ότι θεωρούμε ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα, σε σχέση δηλαδή με την προστασία των ποιοτικών μας προϊόντων, το μεγάλο ζητούμενο πάντα στις συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών, τρίτων χωρών, είναι η υποχρέωση των τρίτων χωρών να αποδεχτούν μέσα στη λογική των υψηλών προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεχτούν την προστασία των προϊόντων των επώνυμων, δηλαδή POP ή PGE. Να θυμίσω εδώ ότι το πλαίσιο αυτό προστασίας των POP PGE αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο αποκλειστικά. Άρα είναι κέρδος σε μια συμφωνία με τρίτες χώρες να περιλαμβάνονται μέτρα προστασίας των επωνύμων προϊόντων. Να πω εδώ ότι αν δεν προχωρήσουμε στην έγκριση και εφαρμογή της ΣΥΤΑ, ο Καναδάς θα εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε στον Καναδά να παράγει προϊόντα ομοειδή με τη ΦΕΤΑ και να το ονομάζει ΦΕΤΑ, ενώ με τη συμφωνία δημιουργείται πλαίσιο προστασίας των ελληνικών επωνύμων προϊόντων. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που ίσως κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε, γιατί η σύγχυση είναι τεράστια. Και φτάσαμε στο σημείο μάλιστα να επαπειλείται και ένα νέο μακεδονικό. Θυμάμαι τίτλους όταν ήταν σένταση το πρόβλημα πριν μερικούς μήνες. Μας πήραν τα πάντα, θα μας πάρουν και τη ΦΕΤΑ. Είναι κατά αναλογία του το όνομά μας είναι η ψυχή μας, κύριε Πρόεδρε. Οπότε όλα αυτά έχουμε υποχρέωση να τα συζητάμε και να δίνουμε την πραγματική διάσταση σε αυτά τα θέματα που δημιουργούν και εντάσεις και στους άμεσα ενδιαφερόμενους, παραγωγούς, αλλά και στους πολίτες.
Κλείνω λέγοντας ότι είναι πολύ καλύτερο να υπάρχει μία συμφωνία από το να μην υπάρχει συμφωνία. Να πω εδώ, στο πλαίσιο του προηγούμενου συλλογισμού με τα προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας, να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ένα αυστηρότατο εμπάργκο σε οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή με την Κούβα επί δεκαετίες. Αυτό δεν εμπόδισε ποτέ, καμία στιγμή, τα εμπορικά οικονομικά συμφέροντα να επενδύουν στην Κούβα μέσω του Καναδά. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα πραγματικά, τα ουσιαστικά ζητήματα που θέτει η σημερινή πραγματικότητα και να επιχειρήσουμε με ρεαλισμό, με λογική και βεβαίως με γνώμονα αυτό που θεωρούμε συμφέρον για τον τόπο μας, για την κοινωνία, για τις παραγωγικές δυνάμεις, να ρυθμίσουμε και να ελέγξουμε διαδικασίες οικονομικές και εμπορικές που ούτως ή άλλως, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δανέλη. Αν μου επιτρέπετε, ναι. Άλλη μια διάσταση, πολιτική διάσταση και ευρωπαϊκή διάσταση. Σε όλη αυτή την ιστορία, αν δεν καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της να ολοκληρώσει την εφαρμογή της ΣΥΤΑ, δικαιώνεται βεβαίως η λογική και η πρακτική του Ηνωμένου Βασιλείου. Η λογική δηλαδή που το Ηνωμένο Βασίλειο είχε πάντα, ότι δεν θέλουμε ρυθμίσεις, δεν θέλουμε κοινές εμπορικές συμφωνίες και ο καθένας και απάνω του. Ας σκεφτούμε όμως εμείς ότι είναι άλλο πράγμα το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλο βεβαίως η Ελλάδα και ιδιαίτερα στη σημερινή κατάσταση. Και φαντάζομαι ότι ο καθένας από εμάς δεν έχει την ψευδαίσθηση ότι αν δεν υπάρξει μια ευρωπαϊκή συμφωνία με τον Καναδά, δεν θα καταλήξουμε εμείς όποτε μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλύτερη και ουσιαστικότερης προστασίας και υποστήριξης των ελληνικών συμφερόντων συμφωνία με χώρες όπως είναι ο Καναδάς προκειμένου ή με οποιαδήποτε άλλη χώρα θα έχουμε στο μέλλον αυτό το ζήτημα να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Δανέλη. Για την οικονομία και την πληρότητα της συζήτησης θα έχει το λόγο και ο βουλευτής κύριος Δημαράς για τις θέσεις των οικολόγων Πρασίνων. Όχι για κάτι άλλο, κύριε Δημαρά, παρακαλώ. Αν θέλει αυτές τις θέσεις να τις πει ο Κώστας ο Διάκος, θέλω να πω να τις πει ο Κώστας ο Διάκος. Αλλά δεν θα γίνει ανάμεσα το χρόνο. Μοιραστείτε το χρόνο. Ωραία. Αλλά είναι η έκφραση αυτής της άποψης. Και θα παρακαλούσα και εκ μέρους των φορέων που των κοινωνικών οργανώσεων και των οργανώσεων των πολιτών που με μεγάλη συνέπεια κάποιες από αυτές τις οργανώσεις παρακολούθησαν τις διαδικασίες αυτές της Επιτροπής και θα συνεχίσουν να παρακολουθούν, να κατατεθούν οι θέσεις τους και στα πρακτικά και στο Υπουργείο αμέσως σήμερα ή τις προσεχείς μέρες για να είναι ένα σύνολο, μιλάω πάντα για τη ΣΥΤΑ, να είναι ένα σύνολο έτσι πρώτων πρακτικών σε σχέση με την συμφωνία. Και εδώ θα είμαστε πάλι να συνεχίσουμε και για την TTIP αλλά και για τη ΣΥΤΑ προφανώς, διότι εν εξελίξη βρίσκεται και αυτή η υπόθεση. Κύριε Δημάρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, επειδή καλά να κάνουμε και διάλογο, όχι μόνο να παραθέτουμε απόψεις στις επιτροπές αυτές, να κάνω ένα σχόλιο για την προτροπή του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, που τον εκτιμώ ως πρόσωπο, ότι να μην δούμε το θέμα ιδεολογικά. Δηλαδή να το δούμε στενά. Λοιπόν, εγώ λοιπόν ξεκινώ βλέποντας γενικά το θέμα, γιατί εμείς οι οικολόγοι βλέπουμε το μέρος ως τμήμα του όλου. Βλέπουμε τη χώρα μας ως μέρος του πλανήτη. Όπως βλέπουμε την οικογένεια ως μέρος του κράτους. Αν δεν πάει καλά το κράτος, και τη κοινωνία και το κράτος, το οποίο ελληνικό κράτος έχουμε, δεν μόνο κοινωνία. Λοιπόν, κοινωνία, κράτος, του καθένας συναρτά. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μια ιδεολογική βάση που όμως στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Και τίθεται κάποια ερωτήματα για να αποφασίσουμε πάνω σε αυτά. Οδηγεί αυτή η ΣΕΤΑ που πράγματι ξέρουμε ότι είναι προπομπός της TTIP σε βιώσιμες οικονομίες ή οδηγεί σε μια ασταθή παγκόσμια οικονομία των πολυεθνικών και τη συγκέντρωση των κεφαλαίων. Αυτό είναι ένα ζήτημα
κατά πού πάμε. Το δεύτερο, συμφέρει τη χώρα μας στην προσπάθεια να λύσει τα βασικά της προβλήματα, που είναι η οικοδόμηση βιώσιμης οικονομίας, η μείωση της ενεργείας, η προστασία των μικρομεσαίων στρωμάτων και των αγροτών, η διατροφική αυτάρκεια της χώρας. Τρίτο, είναι συμβατή με την προστασία του πλανήτη και των φυσικών πόρων, που σημαίνει προστασία των εδαφών να μπορούν να παράγουν και στο μέλλον, των δασών, της ρήπανσης θαλασσών, λιμνών και ποταμών, τη χλωρίδα και την πανίδα. Πώς συμβάλλει στις κλιματικές αλλαγές, αφού ξέρουμε ότι θα υπάρχει ένταση στις θαλάσσιες μεταφορές. Επομένως, προετοιμάζει το έδαφος της ΣΕΤΑ για μια άλλη συμφωνία, την TTIP. Στον Καναδά, οι ΗΠΑ, όπως είπα και με ερώτησή μου στην προηγούμενη συνεδρίαση, έχουν σχεδόν όλες οι εταιρείες έχουν θηγατρικές. Επομένως, μέσω της ΣΕΤΑ γίνεται η δουλειά των Ηνωμένων Πολιτειών, βέβαια με άλλους όρους. Συμφωνώ σε αυτό. Όπως κατανοώ όλα τα επιχειρήματα και του κ. Δανέλη προηγουμένως, αλλά είναι άλλη η οπτική της οικολογίας. Και αυτή την άλλη οπτική, εγώ και συμπληρωματικά ο κ. Διάκος θέλουμε να εκθέσουμε. Οι οικολόγοι πράσινοι λοιπόν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι αντίθετα σε αυτές τις συμφωνίες, έστω και αν υπάρχουν μερικά θετικά ή γίνουν και άλλες τροποποιήσεις. Και αυτό θα ψηφίσουν όχι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εδώ θα ενθάρρυνθει το θέμα. Η θέση λοιπόν των πράσινων είναι ως συνέπεια της θεμελιακής πολιτικής για τη βιωσιμότητα στον πλανήτη, των κοινωνιών και των οικονομιών. Διαφωνούμε με τον τύπο αυτό της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης που προωθείται με αυτές τις συμφωνίες και με άλλες συμφωνίες. Οι διατλαντικές συμφωνίες είναι ένα ακόμα βήμα στην καταστροφή του πλανήτη, στην αποσταθεροποίηση των τοπικών οικονομιών, που εμείς το θεωρούμε θεμέλιο της βιώσιμης οικονομίας. Τι θέλουμε να γίνουμε, χώρα ξενοδοχείου υπαλλήλων, σερβιτόροι, καμαριέρες κλπ. Ή θα έχουμε τη διατροφική αυτάρκεια, να έχουμε οικονομία που δεν θα καταραίει με ένα φύσιμα του ανέμου. Θέλουμε την οικονομία των πολιτικών ή την οικονομία που θα διατηρήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους μεσαίους αγρότες. Θέλουμε οικονομία του άκρατου ανταγωνισμού και της αγοράς χωρίς κανόνες, που με αυτές τις συμφωνίες τις διατλαντικές θα προωθηθεί και που θα θεριέψει ακόμα τις μεγάλες επιχειρήσεις και θα συγκεντρώσει το κεφάλαιο σε λίγα χέρια. Και που το ξέρουμε ήδη, που το 99% έχει όσο το άλλο 1% του παγκόσμιου πλούτου. Έτσι λοιπόν, επειδή ξέρουμε ότι αυτές οι συμφωνίες οδηγούν, γίνουν αρνητικές σε σχέση και με τον πλανήτη και με τη βιωσιμότητα των οικονομιών, εμείς είμαστε αντίθετοι, λέμε όχι. Θέλουμε το Ελληνικό Κοινοβούλιο να πει όχι, ανεξαρτήτως και το τι θα κάνει η ίδια κυβέρνηση, και να το πούμε σύντομα αυτό το όχι, και από ό,τι ξέρω και στο Βέλγιο κάποια από τα κρατήδια ως κοινοβούλια απαντήσανε όχι. Είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Ήθελα να κάνω καθαρή τη θέση μου ως βουλευτής εδώ και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των Οικολόγων Πράσινων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Είναι το Κοινοβούλιο των Βαλώνων στο Βέλγιο. Όπου όμως η θέση, για να είμαστε ακριβείς κύριε συνάδελφε, είναι ακριβώς πάνω στο ζήτημα της, ναι, για τη ΣΥΤΑ μιλάμε, της δεσμευτικότητας της συμφωνίας ως προς την επιπλέον ερμηνευτική δήλωση. Πάνω εκεί έγινε όλη η συζήτηση. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο ζήτημα. Άλλωστε από όλες τις πλευρές τονίστηκε και σε ποιο βαθμό είναι δεσμευτική και πώς μπορεί να γίνει ή να μην γίνει δεσμευτική. Εκεί πάνω ήταν η συγκεκριμένη αρνητική απόφαση, όπως σωστά είπατε, του Κοινοβουλίου των Βαλώνων, που είναι ένα από αυτά που είναι στο Βέλγιο. Κύριε... Ναι, πριν να ολοκληρώσει ο κύριος Διάκος. Κύριος Διάκος θα ολοκληρώσει τη θέση των Οικολόγων Πρασίνων. Εντάξει, και ύστερα αμέσως κύριε Κεφαλογιάννη, εσείς, παρακαλώ. Η Οικολόγοι Πράσινοι και γενικώς η πολιτική οικολογία έχει την άποψη ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία στην αντιμετώπιση των οικονομικών δεδομένων. Σε τι εξυπηρετεί η οικονομία? Προφανώς εξυπηρετεί τον άνθρωπο, προφανώς εξυπηρετεί τη δημοκρατία, προφανώς εξυπηρετεί το περιβάλλον. Είναι η ΣΕΤΑ
από τη φύση της και από τον τρόπο της λειτουργίας της προς την κατεύθυνση αυτή. Φοβούμεθα όχι. Διότι ο στόχος της είναι ακριβώς το αντίστροφος. Να υποτάξει όλα αυτά τα φυσικά χαρακτηριστικά που έχουν οι ανθρώπινες κοινωνίες. Δεν είναι απλώς φτιαγμένα. Οι ρυθμίσεις που γίνονται κάθε φορά έχουν σχέση με το πώς θα εκφραστούν αυτά τα φυσικά δεδομένα. Η ΣΕΤΑ δεν συζητάει αυτό. Η ΣΕΤΑ ζητάει να καταλύσουμε αυτά τα φυσικά δεδομένα. Να μετατρέψουμε την καθημερινότητά μας σε ένα εμπορεύσιμο αγαθό. Από τα όργανα του σώματός μας, βλέπετε στις Ηνωμένες Πολιτείες νόμιμες εταιρείες οι οποίες πουλάνε τα νεφρά, μέχρι το νερό, το ρεύμα, ό,τι μπορεί να φανταστεί, την υγιή διατροφή μας. Όλα αυτά για να μπουν το κέρδος. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή βρεθήκαμε πολλοί από εμάς στη διαδικασία που λέγαμε ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από τα κέρδη, ήταν μια πολιτική άποψη. Και δεν το καταφέραμε και πολύ. Πράγματι είναι σήμερα τα κέρδη πάνω από τον άνθρωπο. Είμαστε όμως διατεθειμένοι να συμφωνήσουμε και στη διεθνή θεσμοθέτησή τους. Διότι ο πόλεμος σήμερα είναι ανάμεσα στην οικονομία και την κοινωνία. Και η οικονομία των πολυεθνικών διαπλέκει ένα δίκτυο πλήρους ελέγχου των οικονομιών του πλανήτη. Η TTP, παραδείγματος χάρη στην Άπο Ανατολή. Η συμφωνία προ 8 μηνών όλης της Αφρικής για ελεύθερη αγορά στην Αίγυπτο. Η ναύτα που υφίσταται στη Μέση και Νότια Αμερική. Με σε συνδυασμό με αυτά τα οποία τεκταίνονται μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο έλεγχος των κοινωνιών, των κοινωνικών εξελίξεων, των επιλογών που έχουν σχέση όμως με κάποια βασικά χαρακτηριστικά, όπως ότι ο άνθρωπος πρέπει να διατρέφεται ασφαλώς, ο άνθρωπος πρέπει να έχει παιδεία, ο άνθρωπος πρέπει να έχει υγεία. Αυτά πλέον πάβουν να ισχύουν ως δεδομένα, ως στοιχεία μη εντασσόμενα σε οικονομικούς λογαριασμούς. Πάνω από αυτούς. Αυτό λοιπόν προβάλλεται από αυτή τη συμφωνία. Εξ αυτού λοιπόν και μόνο του λόγου, εμείς είμαστε αντίθετοι. Και αν παραδείγματος χάρη ο προλαλής σας φίλος από το ΚΚΕ επισήμαινε για τα προϊόντα της ονομασίας προέλευσης, εμείς θα επισημάνουμε κάτι άλλο που είναι πιο σημαντικότερο κατά τη γνώμη μας. Το γεγονός ότι η πολυεθνική εταιρεία μεταφοράς προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Tesco, έβαλε κάποιες συγκεκριμένες σφραγίδες υγιεινότητας στα προϊόντα και ξαφνικά διαπιστώνει κανείς ότι όλα τα προϊόντα που παράγονται φυσικά στις χώρες της Μεσογείου είναι ανθυγιεινές. Το ελληνικό λάδι, η ελληνική φέτα, η ιταλική παρμεζάνα, γιατί είναι έξω από την παραγωγή της βιομηχανίας που επιδιώκουν οι πολυεθνικές εταιρείες. Και πήγαν να το περάσουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευτυχώς όλοι πράγματι οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών του Νότου συνενώθηκαν μαζί με τους αντίστοιχους ευρωβουλευτές εκ των περιοχών αυτών και δεν πέρασε ως οδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το πρόβλημα λοιπόν το οποίο τίθεται βρίσκεται κυρίως εκεί και όχι σε κάποια άλλα πράγματα. Μιλάνε ότι θα φέρουν θέσεις εργασίας. Δεν λέω εγώ την άποψή μου. Λέω αυτό που καταγράφουν οι ίδιοι οι Καναδοί στη σχέση που έχουν μέσω ναύτα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. 2 εκατομμύρια άνεργοι από αυτή τη διαδικασία. Δεν λέω εγώ παραδείγματος χάρη ότι απειλούν το περιβάλλον. Προκύπτει εξ αντικειμένου. Ρωτάω τώρα εγώ. Οι επιλογές που έχει η ΣΕΤΑ συντάσσονται με όσα υπέγραψαν οι ηγέτες όλων των χωρών του κόσμου στο Παρίσι για την μείωση του διοξιδίου για να αλλάξουμε την κλιματική αλλαγή? Είναι ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση. Άρα λοιπόν διαπιστώνουμε και πρέπει εκεί νομίζω να δώσουμε τη μάχη. Δεν θέλω να προχωρήσω, θα σας δώσουμε και απόψεις. Είπε και ο κύριος Δημαράς πολλά πράγματα τα οποία με καλύπτουν πλήρως και ήταν καταγεγραμμένα εδώ. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη μάχη της κοινωνίας απέναντι στην οικονομία. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Η οικονομία είναι εργαλείο του ανθρώπου.
Ο άνθρωπος δεν είναι εργαλείο της οικονομίας. Αν καταφέρουμε και το ξεπεράσουμε αυτό σαν λογική και σαν νοοτροπία, θα φτιάξουμε έναν άλλο κόσμο, πολύ καλύτερο, με πιθανά πιο περιφερειακή οικονομία. Ακόμα και μέσα στα εθνικά κράτη δεν είναι κακό. Με τις λογικές της κοινωνικής οικονομίας, που οι μικρές ομάδες μπορούν να επιχειρήσουν ακόμα και ιδιωτικώς. Αλλά με τη λογική της αλληλεγγύης, της κοινωνικής ανταποδοτικότητας και του ελέγχου της διαφάνειας και της διαφθοράς. Είναι νέα στοιχεία τα οποία μπαίνουν πια. Και αν κάποτε αυτά ήταν, τελειώνω, ναι. Και αν κάποτε αυτά ήταν θεωρητικά, σήμερα η τεχνολογία και η δυνατότητα της επικοινωνίας ακόμα και οικονομικά μέσω της τεχνολογίας αυτής επιτρέπει σε μικρές ομάδες να μπορούν να συναλλάσσονται με το ίδιο μικρές ομάδες σε εντελώς πολύ μακρινά κράτη. Όπως παραδείγματος χάρη συμβαίνει με την Ισπανία και με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Μόνο μια ενημέρωση. Σας παρακαλώ, μόνο μια ενημέρωση. Την Πέμπτη, ακριβώς, επειδή προέκυψε αυτή η υπόθεση με την υπογραφή της Μπρατισλάβας, την Πέμπτη οργανώνεται στις Βρυξέλλες μια μεγάλη συνδιάσκεψη πολιτών και θεσμών πώς θα αντιμετωπίσουν την πιθανή υπογραφή των συμφωνιών αυτών. Διότι εκτιμάται. Ευχαριστούμε, όχι αφήστε το διότι. Διότι εκτιμάται ότι αυτές οι αλλαγές. Ένα Διάκο. Πράγμα το οποίο ξέχασα, κύριε Πρόεδρε, τώρα. Πολύ σύντομα. Αυτές οι αλλαγές οι οποίες πάρθηκαν πίσω από την ΣΕΤΑ δεν στοχεύουν στο να την κάνουν πιο ευνοϊκή, στοχεύουν περισσότερο στο να διατηρηθεί η διαπραγμάτευση επί χρόνια και με βάση αυτό, επειδή τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να αποφασίσουν επί πλήρους κειμένου, θα μπορεί να διαιωνιστεί η προσωρινή εφαρμογή της. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διάκο. Κύριε Κεφαλογιάννη, θέλατε κάτι να συμπληρώσετε? Μισό λεπτό για λόγους ορθότητας, μια και αναφέρθηκε ο αγαπητός συνάδελφος κ. Δημαράς, τον οποίο τον εκτιμώ και εγώ βεβαίως απεριόριστα. Δεν μίλησα προηγουμένως ότι θα γίνει και ιδεολογικός διάλογος. Προφανώς ο καθένας έχει τις ιδεολογικές του καταβολές και έχει και μια συγκεκριμένη πολιτική θεώρηση των πραγμάτων. Εγώ απλώς εξέφρασα την ευχή να μην γίνει η συγκεκριμένη επιτροπή, να μην μάλλον περιοριστεί σε ένα φόρουμ, αν είμαστε υπέρ ή κατά της παγκοσμιοποίησης ή υπέρ κατά του νεοφιλελευθερισμού και πολλών άλλων πραγμάτων που πολλές φορές έχουμε δει ότι γίνεται στις συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης, όπως και τα σημειώματα των οργανώσεων των πολιτών, θα είναι στη διάθεση ή δυνατόν μέχρι αύριο το απόγευμα να τα έχουμε, να είναι στη διάθεση του Υπουργείου, των κομμάτων, της κυβέρνησης, και αμέσως ύστερα κάποια στιγμή, μετά και την επιπλέον ενημέρωση, ότι θυμάστε που είχαμε πει ότι πιθανόν να κληθεί και η κυρία Μάλστρομ για να γίνει συζήτηση κτλ. Θα έρθουμε σε μια φάση γνωμοδότησης ή διαμόρφωσης κοινής άποψης, όπου αυτό μπορεί να είναι δυνατό. Είναι φανερό ότι δεν μπορεί να είναι δυνατό για όλους, για να έρθει, ας πούμε, το θέμα και στο Κοινοβούλιο εντός του 16, όπως είχαμε πει. Θα παρακαλούσα, σας λέω, στα πρακτικά να μπουν και οι απόψεις όχι αναλυτικές, έτσι μία σελίδα από κάθε εκπρόσωπο, άντρα ή γυναίκα, που παρακολουθήσατε και συμμετείχατε σε ένα ικανοποιητικό, νομίζω, βαθμό σε αυτή τη διαδικασία, να είναι μέρος των πρακτικών, μαζί και με τις απόψεις που εκφράστηκαν σήμερα από τα κόμματα, για να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία και να μοιραστούν αυτά τα πρακτικά σε όλους, να είναι στη διάθεσή σας. Κάτι θέλατε? Ναι. Ναι, κύριε Φωτεινάκη, κάντε την ερώτηση πριν να κλείσουμε. Εμείς ως φίλοι της φύσης είμαστε αντίθετοι με τις δύο συμφωνίες. Όμως ανεξαρτήτως από αυτό συμμετέχουμε στην Επιτροπή της Βουλής. Πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια και θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Κεφαλογιάννη ότι πρέπει να έχει συνέχεια. Κύριε Τουζίνα, αναφέρατε για τις τρεις οργανώσεις της Γερμανίας οι οποίες προσέφηκαν στο Συνταγματικό Δικαστήριο με 125.000 όμως υπογραφές πολίτες. Ωραία. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί πρέπει να αναφέρουμε την δυναμική που έχουν οι κοινωνίες. Ανεξαρτήτως από αυτό όμως, σήμερα κυκλοφόρησε
ένα έγγραφο που το υπογράφουν 101 καθηγητές του Ευρωπαϊκού και του Διεθνές Δικαίου, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη, σήμερα κυκλοφόρησε. Σήμερα κυκλοφόρησε, γι' αυτό δεν το γνωρίζετε ίσως, όπου ζητούν σε οποιαδήποτε περίπτωση ψηφιστούν οι δύο συμφωνίες ή ισχύσουν, να μην υπάρχει ο θεσμός του ISDS και του ICS. Μεταξύ των 101 υπογράφουν και δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, μπορώ να σας πω και τα ονόματά τους. Πιστεύω ότι πρέπει να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας και σαν κυβέρνηση. Ωραία, καταθέστε και το σχετικό κείμενο, ό,τι τεκμηρίωση υπάρχει, να κατατίθετε και θα μοιράζετε σε όλους. Όπως επίσης, και να τελειώσω με αυτό, ότι η ερμηνευτική δήλωση που αύριο θα ανακοινωθεί, υπάρχει νομικό γραφείο του Καναδά που λέει ότι δεν έχει καμία ισχύ βάση του διεθνές δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, σας ευχαριστώ. Αυτό είναι άποψη, κύριε Φωτεινάκη, το ξέρω. Πάνω σε αυτό μιλάγαμε τόση ώρα. Ναι, εντάξει, μην το λέτε αξιωματικά. Στη δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα θέματα, έχω εγώ και κάποιοι άλλοι καθηγητές του δικαίου την γνώμη ότι στο διεθνές δίκαιο και οι προπαρασκευαστικές διαπραγματεύσεις και τα κείμενα που έρχονται από αυτές τις διαπραγματεύσεις και το προήμιο και οι ερμηνευτικές δηλώσεις αποκτούν στην πράξη απολύτως δεσμευτική ισχύ. Σήμερα δε κυκλοφόρησε και το πήρατε κι εσείς, εδόθηκε νομίζω σε όλους τους συναδέλφους, μία δήλωση της COPRA που είναι το Working Party on Transnational Relations, COPRA, είναι δηλαδή η ομάδα η οποία κοιτάει όλα αυτά τα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία στο άρθρο 3 το έχετε πάρει στα πρακτικά σας, λέει ακριβώς αυτό που είπα και εγώ, ότι από τη στιγμή που υπάρχει μία ερμηνευτική δήλωση την οποία τα δύο μέρη την θεωρούν δεσμευτική, αυτή δεσμεύει το ICS στην περίπτωση ερμηνείας κάποιων διατάξεων. Είναι μια γενική αρχή του διεθνούς δικαίου και παρότι δέχομαι απολύτως την κριτική που κάνατε στο πρώτο μέρος και νομίζω ότι είμαστε και εμείς μέσα σε αυτή την κριτική, εγώ προσωπικά έχω γράψει επανειλημμένως για αυτά τα θέματα, από την άλλη πλευρά το ICS είναι πάρα πολύ καλύτερο από, από τις προηγούμενες διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Κύριος Δανέλης, κάτι ήθελε να πει. Ναι, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι θα βοηθούσε στην όλη διαδικασία που θα έχουμε μπροστά μας μέχρι και την συζήτηση στην Ολομέλεια να έχουμε μια πιο ενεργό συμμετοχή της κυβέρνησης. Δηλαδή, προφανώς έχουμε το σημείωμα τούτο εδώ, το ενημερωτικό, το οποίο είναι εκτενές. Νομίζω όμως ότι επειδή ακούγονται διάφορα εδώ, θα πρέπει να έχουμε πιο ενεργό την παρουσία και τη συμμετοχή της κυβέρνησης σε σχέση με τα επιμέρους θέματα που τίθενται. Ισχύουν ή δεν ισχύουν. Και πώς τα διαχειριζόμαστε. Γιατί ακούγονται πάρα πολλά αντικρουόμενα. Δεν μας βοηθάει αυτό. Καλύτερα να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα της πραγματικότητας. Ευχαριστώ. Ωραία. Έχουν έρθει δύο φορές υπουργοί και θα γνωστοποιηθούν κιόλας. Και σε σχέση με την εξέλιξη της συζήτησης. Βεβαίως. Γιατί ακούγονται πολλά πράγματα που πρέπει να απαντηθούν. Θα είναι συνεχής η παρουσία. Θα είναι συνεχής η παρουσία και των εκπροσώπων του Υπουργείου. Είναι παρόν συνεχώς ο κ. Ξανθάκος και οι κυρίες και άλλοι. Ορίστε. Ενεργά παρόν. Ενεργά παρόν. Να είστε καλά. Αν θέλει, ναι. Κοιτάξτε, γι' αυτό λέω μέχρι αύριο το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, να υπάρχει όλο το πρακτικό της συζήτησης, έτσι ώστε και από το Υπουργείο να υπάρξει μία ενημέρωση, έτσι, προς όλους, με κάποιες απαντήσεις ενδεχομένως και τα λοιπά. Να λειτουργήσουμε με ένα σωστό τρόπο. Θέλατε κάτι, κυρία Κοτσακά, να ρωτήσετε ή να... Όχι, θέλω, νομίζω ότι θα ενδιαφέρει όλους, γιατί έγινε αναφορά προηγούμενα στο κατά πόσο υπάρχει τεκμηρίωση. Θέλω απλά να ενημερώσω ότι υπόθηκε και από τον κύριο Κεφαλογιάννη σχετικά με τη μελέτη επιπτώσεων για τη ΣΕΤΑ. Η έκθεση της Κομισιόν που έχουμε, η τεχνική έκθεση για τη μελέτη επιπτώσεων είναι του 2011 και είναι τα νούμερα που όπως είχαμε πει αντιστοιχούν σε πρώτα ή σε δεύτερα μηδενικά μετά το δεκαδικό. Αυτό σημαίνει ότι από το 2011 μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί από την Κομισιόν καμία πρόβλεψη σε σχέση με το ωφέλη που θα έχει η ευρωπαϊκή οικονομία. Και επίσης αναζήτησα νούμερα στο ενημερωτικό από το Υπουργείο, δεν υπάρχουν νούμερα. Όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε και που μιλάμε για τεκμηρίωση και να μιλάμε στη βάση δεδομένων, καλό θα ήταν να έχουμε στο μυαλό μας ότι κανείς δεν έχει καταθέσει νούμερα σε σχέση με το τι ωφέλη θα έχουν οι οικονομίες. Και σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω
ότι αρχικά όταν είχε ξεκινήσει η Επιτροπή να μιλάει για αυτές τις συμφωνίες, μας μίλαγε για ωφέλη. Όταν πιέστηκε να μιλήσει με νούμερα, τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το αντίστοιχο discourse, ο αντίστοιχος λόγος, και δεν μιλάει κανείς πια για ωφέλη, αλλά μιλάνε για τις ζημιές που θα έχουμε αν αυτές οι συμφωνίες δεν υπογραφούν. Ανεξαρτήτως αν αυτό είναι μια ρεαλιστική εκτίμηση ή όχι, προφανώς δεν γίνεται ένας υγιής διάλογος σε αυτά τα δεδομένα. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά και με το Ευρωκοινοβούλιο. Καλό είναι να μιλάμε με νούμερα και τεκμηριωμένα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ξανθάκο, μήπως σε αυτό το ζήτημα, μάλιστα ειδικότερα δηλαδή στις επιπτώσεις και στις εκθέσεις επί των επιπτώσεων, μήπως προβλέπετε κάτι, μήπως έχει κατατεθεί, μήπως λειτουργεί, μήπως κάποια επιτροπή, μήπως εργάζεται κάποιοι, για να υπάρχει μια σαφής και καθαρή εικόνα ως προς τον ορίζοντα αυτού του θέματος. Πάρτε το λόγο γι' αυτό, ή αν θέλετε να διευκρινίσετε και κάτι άλλο, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι και η μελέτη επιπτώσεων αλλά και η μελέτη του ΚΕΠΕ είναι παλαιότερη. Δεν αναφέρεται στις τελευταίες εξελίξεις, έστω και τις μικρές, όπως είναι στο θέμα της διαιτησίας. Ξέρετε, αυτό είναι μια διαδικασία, να είμαστε ειλικρινείς. Οι ανθρώπινοι πόροι, όσοι συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι περιορισμένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Προσπαθούμε και στο κομμάτι του Υπουργείου, που είναι το συντονιστής, ας το πούμε, όλης αυτής της προσπάθειας, και στο κομμάτι το συνολικότερο, να ανταπεξέλθουμε σε μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή και πάρα πολύ δύσκολη στο τεχνικό της κομμάτι. Το πολιτικό είναι το σχετικά εύκολο, αν θέλετε. Αλλά η παρακολούθηση των τεχνικών εξελίξεων και όλων αυτών των συζητήσεων απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, και σας βεβαιώνω ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων του δικού μας, του δημοσίου, ας το πω έτσι, γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με συγχωρείτε, ένα λεπτό για να διευκρινιστεί. Έχει μια σημασία. Δεν ετέθη ζήτημα σε σχέση με την ελληνική πλευρά. Όχι, το κατάλαβα. Έχει τεθεί αν υπάρχει, διότι μετά το 2011 έχουν περάσει 5 χρόνια. Το κατάλαβα. Δηλαδή, αν υπάρχει αποτίμηση και αν εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Αυτό έχει τεθεί κυρίως. Και πολύ λιγότερο για την ελληνική πλευρά, αν έχει κάνει μια ειδικότερη μελέτη. Θα πήγαινα εκεί. Έχω την εντύπωση, από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μια τέτοια μελέτη. Πιθανόν να απαιτηθεί εν ώψη τη συζήτηση στα Εθνικά Κοινοβούλια, πιθανόν να απαιτηθεί και από εμάς και από κάποιον άλλο, και να πούνε ότι εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν έχουμε μια τεκμηρίωση επικαιροποιημένη, ας το πω έτσι, όλη αυτή τη συμφωνία, των επιπτώσεων τη συμφωνία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Διονέλης, και έχει δίκιο, η συμμετοχή μας εδώ πέρα, εμείς είμαστε πάντοτε εδώ, η συμμετοχή μας ορίζεται από τη λειτουργία της Επιτροπής, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς είμαστε εδώ αν χρειαστεί κάτι και αν κρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με τις κανόνες και τη λειτουργία της, αν νομίζουν ότι μπορούμε να εισφέρουμε σε κάτι, θα το κάναμε ευχαρίστως και εξάλλου και από τυπική, έτσι κι αλλιώς, και υποχρέωση. Γι' αυτό δεν παρεμβαίνουμε, ακούμε και εμείς τις διαφορές, γνωρίζουμε προφανώς αρκετά περισσότερα πράγματα από εσάς που δεν έχετε, όχι από εσάς προσωπικά, εννοώ από τους βουλευτές. Προφανώς δεν είναι εύκολο να παρεμβαίνουμε στη συζήτηση. Καταλαβαίνετε ότι αυτή δεν ορίζεται ούτε από εμάς, ούτε θα ήταν, φαντάζομαι, αποτελεσματικό κάθε φορά να επισημαίναμε μία ανακρίβεια μικρή ή μεγαλύτερη ή μία ασάφεια κλπ. Κύριε Συρίγος, κάτι θέλει να πει μετά, κύριε Δανέλη. Είναι κάτι αυτό. Δεν είναι για τα πρακτικά και για ενημέρωση. Προώθησα ένα mail που έλαβα και από τον συνάδελφο, τον κύριο Ψυχογιό, που αφορά τις αντιδράσεις των δικαστικών ενώσεων της Γερμανίας απέναντι στις συμφωνίες αυτές. Αν είναι, έχει σταλεί σε εσάς.
Όχι, νομίζω ότι αναφέρθηκε και προηγούμενα αυτό το θέμα και αναφέρεται και στο κείμενο. Κυρία Ζαρούλια, κάτι θέλατε και ο κύριος Δανέλης. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Επειδή είπατε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να το φέρει στην Ολομέλεια προς συζήτηση και για τη ΣΕΤΑ και για το TTIP. Πότε θα το κάνετε αυτό? Ο κύριος Σταθάκης ήδη πάει να υπογράψει την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί. Και αν προτίθεστε να κάνετε κάτι τέτοιο, η λήψη της απόφασης που θα βγει από τη Βουλή θα είναι με αυξημένη πλειοψηφία, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, αφού εκχωρούνται δικαιώματα κυριαρχικά? Το περί αυξημένης πλειοψηφίας δεν προβλέπεται ως προς αυτό το ζήτημα. Δεν εκχωρούνται δικαιώματα κυριαρχικά. Να είμαστε σαφείς, είναι διεθνείς συμφωνίες, τις οποίες πάρα πολλές η Βουλή τις έχει κυρώσει με απλή πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της κυβέρνησης και απόφασης της κυβέρνησης ακριβώς τα διάφορα στάδια συνομολόγησης ή αντιπαράθεσης για αυτή τη συμφωνία, τη θέση που θα πάρει. Εμείς το υλικό ήδη θα το επιδώσουμε αυτής της συζήτησης και θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Διότι παραδείγματος χάρη στην Ολομέλεια θα έλεγα πως είναι σχεδόν αδύνατο να έρθει αυτή η συζήτηση αν δεν έχουμε και μια πρώτη τεκμηρίωση για το θέμα που τέθηκε τώρα, δηλαδή μέσα από την κουβέντα που έχει προκύψει ως ιδιαίτερα, δηλαδή μιας σύγχρονης μελέτης και τεκμηρίωσης σε ευρωπαϊκή κλίμακα, δηλαδή της Κομισιόν, πάνω στο ζήτημα των επιπτώσεων και ποσοτικά και ποιοτικά. Φαντάζομαι ότι θα έχει τεθεί από όλες τις πλευρές, από τις χώρες και από τα κοινοβούλια. Δηλαδή χρειάζεται, άρα βρισκόμαστε και επισημαίνεται αυτό και μπορεί να επισημανθεί από όλες τις πλευρές, σε μία φάση ακόμα μετάβασης και τεκμηρίωσης σε πολύ μεγάλο βαθμό και διασαφήνισης για το ζήτημα της δεσμευτικότητας ή όχι της ερμηνευτικής δήλωσης, αλλά και επί των επιπτώσεων και των εκτιμήσεων επί των επιπτώσεων. Έτσι. Σε ό,τι αφορά την αυξημένη πλειοψηφία, το άρθρο 28, παράγραφος 2, αυτό ακριβώς λέει. Το είχα διαβάσει. Το άρθρο 28. Παράγραφος 2. Ποιανού? Του συντάγματος. Του συντάγματος, ναι. Το γνωρίζω πολύ καλά. Ναι, γι' αυτό σας είπα. Ναι, το λέτε με βάση την εκτίμησή σας ότι χωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα κτλ. Φυσικά δεν είναι. Φυσικά για εσάς. Θέλω να πω, είναι σαφές πως είναι ζήτημα που ερίζει, ας πούμε, και κάθε φορά έχετε δει μπαίνουν και συνταγματικά θέματα, αυξημένες, μειωμένες πλειοψηφίες, δεν μπορεί να λυθεί αξιωματικά για αυτό το ζήτημα. Και, για την ώρα πάμε με επετεύθει να έρθει στα κοινοβούλια η συζήτηση και για αυτή και για την άλλη, όποτε έρθει και αν έρθει, ας πούμε, για την TTIP. Θα γίνει μια σωστή προετοιμασία έτσι ώστε, ας πούμε, να μπορέσουμε να καταλήξουμε. Ενδιάμεσα η κυβέρνηση θα έχει την πολιτική ευθύνη για τους χειρισμούς τους ενδιάμεσους που γίνονται στο επίπεδο της Επιτροπής και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι θέλατε να διευκρινίσετε, κύριε Δανέλη, από πριν και ο κύριος Κεφαλογιάννης και κλείνουμε τη συζήτηση. Κύριε Δανέλη. Τηλεγραφικά, για να αποσαφηνίσω αυτό που είπα περί ενεργότερης παρουσίας της συμμετοχής μάλλον της κυβέρνησης, επειδή αμφισβητούνται από τις τοποθετήσεις συναδέλφων και εκφραστών των κομματικών απόψεων βασικά ζητήματα, θεμελιώδη. Γι' αυτό θέλουμε, για να μην τελούμε ενσυγχύσει, θέλουμε την δική σας πιο σαφή απάντηση σε όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν ή σε κάποια από αυτά τα βασικά ζητήματα που αναφέρθηκαν λίγο πριν, που αμφισβητούν βασικά ζητήματα έτσι όπως ξέρουμε ότι εξελίχθηκαν, γιατί μπορεί να έχουμε λαθασμένη αντίληψη. Οπότε θα μας βοηθούσε αυτό για να έχουμε μεγαλύτερη σχέση με την πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κεφαλογιάννης. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, μια πολύ σύντομη διευκρίνηση από εδώ προς την κυρία Κοτσακά. Όταν αναφέρθηκα στη μελέτη των επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρομαι στην TTIP και όχι στην προηγούμενη της ΣΕΤΑ, η οποία είναι και πρόσφατη. Και επίσης υπάρχει, όπως σας είπα και προηγουμένως, και η μελέτη από το ΚΕΠΕ, που θα ήταν χρήσιμο να έρθει κάποιος να μας την αναλύσει και να μας πει συγκεκριμένα κάποια ζητήματα που υπάρχουν μέσα στη συγκεκριμένη μελέτη. Μπορεί να μοιραστεί καταρχήν αυτή η μελέτη, να αναρτηθεί οτιδήποτε. Καλώς, ελάτε σε επαφή με το ΚΕΠΕ, έτσι για να μπει και αυτή. Για την πληρότητα της συζήτησης και για να λάβουν γνώση και όλοι οι συνάδελφοι. Άρα, το ζήτημα του εξυγχρονισμού. Αναφέρομαι στην TTIP. Ναι, ναι. Άρα, στο ζήτημα
της μιας σύγχρονης αποτίμησης και εκτίμησης για τις επιπτώσεις με βάση αυτά που, και αυτά που είπατε, είναι κοινό σημείο στις εισηγήσεις όλων των κομμάτων ότι υπάρχει ζήτημα και αναμονή σε σχέση και με αυτό το θέμα, εντάξει, του εξυγχρονισμού, διότι προφανώς αυτά που ακούστηκαν για το 11 είναι του 11 και κατά πόσον είναι και κατά πόσον φωτίζουν, ας πούμε, και τις επιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ πίσω για να πει κανείς ότι μπορεί να μιλάει σοβαρά με βάση αυτές τις εκτιμήσεις. Νομίζω ότι είναι σημεία των εισηγήσεων, αν όχι όλων, των περισσότερων κομμάτων, ας πούμε, το λέω προσθετικά. Έτσι, από εκεί και πέρα για το ΚΚΕ, παραδείγματος χάρη, είναι απλώς ένα επιπλέον επιχείρημα. Δεν είναι στη γενική άποψη που εξέφρασε ο κύριος Καλαθανασόπουλος. Δεν θέλω εγώ, ότι το γνωρίζετε, να διαμορφώνω πλαστές συνθέσεις και ενότητες. Εδώ με μεγάλη σαφήνεια έχουμε πει τις απόψεις, αλλά υπάρχουν και προσεγγίζουμε και αυτές καθ' αυτές τις απόψεις βήμα με το βήμα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.